Γεια σας, ακόμα ένα πεταράδες γεια στην Αθήνα και μας φιλοξενεί ο Σούλης Παπαδόπουλος στο γήπεδο της Προοδευτικής. Στο σπίτι του. Στο σπίτι του, το άνοιξε, που το άνοιξε μόνο για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τιμή μας. Καταρχήν δεν το άνοιξα όταν άνοιξαν οι άνθρωποι του γήπεδου, έτσι. Ναι, αλλά το και τους ευχαριστούμε, έτσι. Ναι, βέβαια. Εντάξει, το ποδοσφαιρικό σπίτι που ξεκίνησα, έτσι. Ναι. Γιατί μπορεί να πεις πω σπίτι έχουμε ένα, το κανονικό, αλλά πιστεύω και ποδοσφαιρικά έχω αρκετά. Αλλά αυτό ήταν από το πρώτο που ξεκίνησα. Πώς το αισθάνεσαι εσύ αυτό το γήπεδο, δηλαδή το βλέπεις και συχνά, το βλέπεις κάθε μέρα και μπορεί να το έχεις λίγο απομυθοποιήσει στο μυαλό σου, αλλά πώς το έχεις στο μυαλό σου? Εντάξει, εγώ μένω ακριβώς απέναντι εδώ δύο στενά. Και γύρω-γύρω, όπως είδατε, έχει φωτογραφίες πολλές και δικές μου με τις σύγχρονες πιστεύω επιτυχίες της Προοδευτικής, γιατί και πιο παλιά η Προοδευτική είχε μεγάλες επιτυχίες. Εντάξει, είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα, ειδικά όταν περνώ, ας πούμε, πιο παλιά με τα παιδιά μου, τώρα έχουν μεγαλώσει. Τώρα με τον οικονό μας, πούμε, γιατί τα κοιτάει. Εδώ είσαι. Πάμε στη μικρή ηλικία ακόμα. Ναι, καλά, εννοείται. Ακμεότατη. Στην Προοδευτική είσαι όμως. Σε έχουν συνδέσει όμως προπονητικά. Αλλά ήσουν και πολλά χρόνια ποδοσφαιριστής. Και φαντάζομαι ότι ήσουν και εδώ στο γήπεδο γύρω-γύρω και σαν μικρός. Εντάξει, εγώ μέσα στο γήπεδο μπήκα εδώ 9 χρονών. Με έβαλε. Θεός χωρίς τον πατέρα μου στο γήπεδο, ήταν ξερό τότε. Και ήμουν τότε στα τσικό, ας πούμε, της ομάδος. Μετά πήγα στην εφηβική, στους ασιτέγνες. Μετά στην πρώτη ομάδα, δόξα τω Θεώ, έγινα και αρχηγός. Έπαιξα κάποια χρόνια. Τι θέση σου άρεσε να παίζεις? Η θέση που μου άρεσε εμένα ήταν το άλεμε γουίκερ, το εξτρέμ. Έτσι. Και χαφ, έτσι, μάλιστα, πίσω από τον επιθετικό. Αλλά πιο πολύ εξτρέμ δεξιά, δηλαδή ειδικά από αυτές τις πλευρές εκεί πέρα, εδώ τις μεριές. Πώς είναι να παίζεις εδώ και να είναι τόσο κοντά, έτσι, δίπλα στον κόσμο? Πώς είναι να παίζεις και να είναι γεμάτο το γήπεδο, δηλαδή, σε αυτό το γήπεδο. Εντάξει, αυτό είναι μία από τις, πιστεύω, παραδοσιακές έδρες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ιδιαίτερα της παλιά Β' Εθνικής και της Α' Εθνικής. Έχει πολύ ωραίο συνέστημα και οι αντίπαλοι, πιστεύω, μπορεί να περνάγανε λίγο δύσκολα, αλλά τους άρεσε. Και αυτό το δύσκολο, να το πούμε, πολλές φορές λέγανε πράγματα που δεν ήταν, δηλαδή, η πραγματικότητα, ότι δεν τους περνάγανε δύσκολα, τους κάνανε. Απλώς ήταν το γήπεδο, έτσι. Ναι, είναι κλουβί το γήπεδο. Το αισθάνεσαι παραπάνω, δηλαδή, μια πίεση παραπάνω. Στο. Σίγουρα, όταν πηγαίνεις, δηλαδή, να χτύπησε ένα ράδο και ο άλλος έρχεται και. Μπορεί δηλαδή να σε φτύσει. Αλλά όμως ήταν το ποδόσφαιρο για μένα. Το ποδόσφαιρο ήταν πολύ πιο. Αντρικό. Κακή λέξη. Εντάξει, αντρικό. Παίζουν και γυναίκες στο ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι, εντάξει. Το ποδόσφαιρο για μένα ήταν πολύ πιο. Σκληρό, με την καλή έννοια. Πιο καλό με την καλή έννοια. Δηλαδή, σε αυτό το γήπεδο έχουν γονατίσει, σε εισαγωγικά, με συγγνώμη, έχουν γονατίσει παχταράδες και παχταράδες. Έχουν γονατίσει εδώ τον Τζιοβάνι, Καρεμπέ. Νικολαίδη, Τσιάρτα, δηλαδή τον Πάουκ, θυμάμαι τώρα του παίχτε του Άρη, τον καλό από το Τεσάρι που είχε έρθει 3-1. Χάσανε δηλαδή ομάδες δηλαδή, μεγάλες. Δηλαδή εδώ πέρα παίχτε πολύ μεγάλοι, προπονητές πολύ μεγάλοι και αναγνωρίζαν δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι. Ισχύει αυτή η ιστορία που την έχει πει και εσύ, βέβαια. Απλώς θα θέλαμε να τη μοιραστεί και μαζί μας, ότι ο Αλέφαντος σε παρακίνησε να γίνει προπονητή. Αυτό που με παρακίνησε, ο πρώτο που με παρακίνησε για να είμαι δίκαιο, ήταν και αυτό έχει φύγει από τη ζωή δυστυχώς, ήταν ο Γιάννης ο Κεράστας. Α, μάλιστα. Έτσι, γιατί τον είχαμε προπονητή. Μου άρεσε δηλαδή έτσι πως δούλευε και μιλάγαμε για το ποδόσφαιρο πολλές ώρες. Μετά ήρθε ο κύριος Νίκος Αλέφαντος, δεν τα πήγαινα καλά. Σαν παίκτη. Σε έτρωγε. Όχι, δεν με έτρωγε. Δηλαδή ήταν ένας προπονητής που αγωνιστικά, τακτικά και αυτά μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή είχε τρομερές ιδέες για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή παρόλο για την ηλικία του, γιατί ήταν και μεγάλος και σε εμάς που είχε έρθει, ήταν σύγχρονος. Δηλαδή οι προπονήσεις του ήταν μελετημένες. Καταλάβαινε ότι ξέρει το αντικείμενο. Πες μας καμιά ιστορία. Απλώς ήταν ένας άνθρωπος που κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα δεν μου αρέσαν έτσι όπως τα συζητούσε. Αλλά δεν τα πήγαινα εγώ καλά σαν ποδοσφαιριστής. Γιατί και εγώ ήμουν από τους ποδοσφαιριστές που. Ήθελες να παίζεις. Όχι, μιλούσα. Δεν είχα πρόβλημα αυτό. Μιλούσα, δηλαδή είχα μέσα μου αυτού του προπονητή. Αυτό το είχε επειδή ήταν πανέξυπνος, το κατάλαβε. Ότι εγώ κάποια στιγμή ήθελα να γίνω προπονητής. Στην αρχή βέβαια ήταν όλα καλά και μόλις κάποια στιγμή μιλάγα όπως μιλάγαμε. Μου λέει τι θες να κάνεις, λέω θέλω να γίνω προπονητής. Αυτό ήταν. Μόλις του το είπα, ήταν σαν να είχα κόκκινο πανίγια εκείνον. Είναι ο προπονητικός πατέρας. Απειλήθηκε δηλαδή. Όχι απειλήθηκε. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που δεν πίστευε εύκολα ότι μπορεί να γίνεις προπονητής. Θα πρέπει να τον κερδίσεις. Με την καλή έννοια δηλαδή να τον κερδίσεις. Δηλαδή και με τη σκληρή έννοια. Δηλαδή πού θα γίνεις εσύ προπονητής, πώς τα έλεγες. Ποιος είσαι εσύ που θα γίνεις προπονητής. Εσύ θεωρείς ότι τον κέρδισες. Εγώ τον κέρδισα όταν παρόλο που μετά έγινα προπονητής, παίξαμε αντίπαλοι. Και τον κατάφερα και τον κέρδισα. Εδώ σε ένα κύπελο ήταν στον Εθνικό Αστέρα, τον κέρδισαμε 2-0. Το πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει εκείνο 3-0, αλλά δεν ήμουν εγώ προπονητής σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Μετά είχα αναλάβει και τον κέρδισαμε 2-0. Και παραλίγο 4-0 είχαν κερδίσει αυτοί εκεί. Θα τον αποκλείσουμε. Και εκεί πάλι
Πάλι, που ανέβασε την προσοχή, ήταν αυτό που με παραδείχε στο προπονητή, όταν με πήρε τηλέφωνο μετά το παιχνίδι με το. Θυμάμαι, ήταν γυρνάγαμε από τη Ξάνθη με τον Άρη. Εκεί με πήρε και μου λέει ο Νίκος Αλέφαντος. Θα δεις, μου λέει, τι θα βγαίνω και θα λέω για σένα. Πραγματικά μου λέει, αξίζεις να. Τώρα λένε σε προπονητή. Τελευταία αγωνιστική τότε που σώθηκε ναι, η Άρη. Ναι, ναι, ναι. Και μου λέει, τώρα μου λέει σε προπονητή. Πιστεύω ότι έχει γίνει προπονητή. Επειδή πέτυχε σε μια μεγάλη ομάδα, ας πούμε. Ναι. Όχι, γιατί παρακολουθούσε αυτό και ήθελε να δει τι. Αυτό δεν πίστευε τους. Όλοι που θέλουν αυτό που λένε, που το κάνουν και το αν θα γίνει προπονητή και μετά να γίνει τεχνικό διευθυντή. Ναι, μετά ναι. Να γίνει γενικό αρχηγό. Ξανά προπονητή. Δεν τα ήθελε αυτό. Ναι. Και μου λέει: μπράβο, έχει αφήσει την οικογένειά σου, πα εκεί, δουλεύει, πήγε δύσκολα σε ομάδα. Ό,τι το θε. Ναι. Και από τότε μετά ξαναρχίσαμε και. Υπάρχει μια ξέχαστη ιστορία με τον Νίκο Αλέφαντο. Πολλέ, τώρα είναι πάρα πολλέ. Ναι. Έτσι, μια ιστορία που. Καταδεικνύει, ρε παιδί μου, και αυτό το πώς έκανε την προπόνηση, πώς φερόταν και σαν προπονητής μέσα. Η προπόνηση, για να είμαι δίκαιος, όπως σας είπα στην αρχή, ήταν πολύ καλός. Ναι. Δηλαδή, όπως γίνεται και τώρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, θα έρχονταν 2 ώρες πριν. Ναι. Τότε, παρόλο που το γήπεδο αυτό δεν έχει τις εγκαταστάσεις που έχουν άλλα γήπεδα, για να μπορέσεις να ετοιμαστείς με τους συνεργάτες του, ετοίμαζε την προπόνηση, το πλάνο του. Ήτανε. Ζούσε γι' αυτό με το βίντεο που μας έδειχνε, τα πάντα. Τα πάντα. Παρόλο που σου λέω, ήταν γιατί είχε και στην Αλφαθηνική που ήμασταν εμείς. Και είχαμε και πάρα πολύ καλούς παίκτες. Είχαμε τον Πρωτασόφ, είχαμε τον Ζαγίμ, είχαμε τον Αλμανί. Είχαμε παίκτες, δηλαδή τώρα τον Γιάννη Αγγελόπουλο, τον Σιδηρόπουλο, θυμάμαι τα παιδιά από τον Αλτσάχερ. Τόσους παίκτες, α ξεχνάμε τον Γιώργο τον Πουλόπουλο πίσω. Παιδιά τώρα τον Αδράλα που κάνουν όλοι μεταγραφές. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σας είπα και πριν στην αρχή ότι γονατίσανε πολύ. Είχε καλούς παίκτες η ομάδα που τους βρήκα εγώ μετά. Ήμουνα συμπαίκτης και ήξερα. Στο παιχνίδι μέσα σαν coach, γιατί τον είχαμε δει πολλές φορές να αλλάζει παίκτες γρήγορα. Του άρεσε πολύ, κοίταξε, δούλευε πολύ το παιχνίδι και κατά τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά το δούλευε και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό το έχω πάρει δηλαδή από αυτόν. Ενώ ήταν τελείως διαφορετικός από τον άλλον τον προπονητή. Πιστεύετε ότι αδικήθηκε στο παιχνίδι εκεί με τον Δούρο που έχασε πρωτάθλημα Ολυμπιακός? Εντάξει, έχω ζητήσει πολλές φορές για αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν το συζητάει. Ενώ μπορεί να βγει στη τηλεόραση και να το έλεγε, αυτό δεν το συζήταγε. Ναι. Κάνα δύο φορές του ανοίξει συζήτηση έτσι. Το μόνο που έλεγε ότι δεν ήθελε ο Θεός, ας πούμε, μου λέγε. Ναι. Το έλεγε. Και παρόλο που δεν τα πήγαινε και δεν έλεγε συχνά για το Θεό, μου λέγε δεν ήθελε ο Θεός. Δηλαδή το απόφευγε. Αλλά ήταν μεγάλος του καημός. Εγώ πιστεύω ότι εντάξει, εκεί αδικήθηκε. Αλλά πριν όμως, για να είμαστε και δίκαιοι, ήταν η χρονιά εκείνη που εμείς χάσαμε το Παναθηναϊκό 93, θυμάμαι εδώ πέρα. Τότε δεν μίλαγα μαζί του. Και πίστευε αυτό ότι εμείς δεν θα χτυπήσουμε το παιχνίδι. Σου λέει σιγά-σιγά πριν χτυπήσω. Και εμείς το χτυπήσαμε και 10 μέρες πριν είχαν παίξει, αν θυμόσαστε, τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στη Νέα Σμύρνη. Ναι, ναι. Και είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός 3-1. Και επειδή έβγαινε και έλεγε διάφορα εκείνος, εγώ είχα βγει και είχα πει ότι εδώ ολόκληρος Ολυμπιακός δέχτηκε 3 γκολ από τον Παναθηναϊκό. Εμείς πώς θέλουν να έχουν απέτηση να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Εμείς όμως θα τα δώσουμε όλα, την ψυχή μας, να παίξουμε για την προοδευτική. Για να κερδίσουμε, γιατί και εμείς κινδυνεύαμε. Ναι. Όλες αυτές τις ιστορίες που έχουμε ακούσει στο παρελθόν για τον Νίκο τον Αλέφαντο, που έβαζε και φταίδες για σαν παίκτες και όλα αυτά. Αυτά ισχύουν, έχουν. Σε εμάς δεν τα έχει κάνει ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ. Εμάς ήταν, σας λέω, στην προπόνηση και σε αυτά ήταν πάρα πολύ. Αυτή την μπουκα εκεί με το φάουλ. Εγώ ήμουν στο. είχα μπει αλλαγή, παίζαμε την Καβάλα. Είχαν αυτή το πίεση, μου φαίνεται, να χτύπαγε πολύ καλά φάουλ. Ναι, ναι. Και μας έλεγε καλύτερα να κάνουμε πέναλτι, καλά να κάνουμε φάουλ. Μην κάνουμε φάουλ, ας πούμε. Γιατί. Και είχε μπει σε αλλαγή. Και με είχε βγάλει και μου λέγε πρόσεχε, μην γίνει κανένα φάουλ και τέτοια. Εντάξει, είναι εδώ ακριβώς, σε αυτό το σημείο εκεί. Ναι. Και γίνεται μια μεγάλη παλιά. Εγώ ήμουνα. Με είχε βάλει, δηλαδή, θυμάμαι πίσω από το center forward τότε, σε παίζε όλο μπροστά. Αλλά είχαμε γυρίσει πίσω γιατί πιέζανε. Και γίνεται μια μεγάλη παλιά και όπως την απεκρούει με το στέμπρο μας, έχει την μπάλα σε μένα. Πάνω εγώ και γλιστράω και μου φεύγει αυτό. Και κάνω ένα τάκλιν, εγώ πιστεύω ότι ήταν πέναλτι μέσα. Και εγώ κάνω πιάνω το κεφάλι μου, αλλά τελικά δεν είναι φάουλ το διαιτητή. Και εμεί λέγαμε φάουλ, αυτοί λέγανε πέναλτι, και μπαίνει μέσα ο Αλέφαντο και λέγε πέναλτι, όχι φάουλ. Πιο πολύ στην αλεύθερη συγκρότητα το πιάσαμε. Τι λε εκεί, Νίκο, του λέω. Πέναλτι μου λέει, πέναλτι μου λέει, όχι του λέγε το διαιτητή. Τελικά είναι φάουλ. Α πούμε το χτυπάει, αλλά έτσι πω είχε γίνει το τείχο, μα είχε βάλει εμά και ήταν. Στα 3 μέτρα. Πια 2 μέτρα. Και το χτύπησε, πήγε πάνω μας, δόξα τω Θεώ, γιατί μετά ποιος τον άκουγε. Πήρες πράγματα από την ιδιοσυγκρασία του, δηλαδή σαν προπονητικά, έχεις στοιχεία του. Μετά συζήταγα μαζί του. Ναι. Μετά δηλαδή όταν. Από τον τρόπο που τον έβλεπες να δουλεύει εννοώ. Όχι, ο κάθε προπονητής για μένα δηλαδή πρέπει να έχει το δικό του τρόπο. Σίγουρα πάμε, κοιτάμε και στα σεμινάρια, στις σχολές και σε αυτά. Αλλά εγώ πιστεύω αν θες να γίνεις προπονητής πρέπει να έχεις τη δικιά σου προσωπικότητα, δηλαδή τη δικιά σου φιλοσοφία. Το ποδόσφαιρο για μένα είναι ένα. Αν το ξέρεις και το διαβάσεις καλά και το δουλέψεις, αν νομίζεις ότι έχεις γίνει προπονητής επειδή κέρδισες ένα παιχνίδι ή επειδή κέρδισες 2 παιχνίδια ή δεν είσαι καλός επειδή έχασες ένα παιχνίδι, είσαι γελασμένος. Για μένα είναι η διάρκεια. Και πώς εξελίσσεται ο καθένας, και ειδικά όταν δεν δουλεύει. Αν εγώ τώρα κάθομαι και δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο,
ασχολείσαι όμως, έτσι. Είσαι μέσα στα πράγματα, βλέπεις. Ναι. Δεν θα μπορεί να δουλέψεις. Δεν θα μπορεί να πας σε μια ομάδα. Πρέπει να είσαι έτοιμος όταν θα σε φωνάξει η ομάδα. Ναι. Έτσι. Όταν εμένα με φώναξε τότε ο Άρης, που ήταν να σωθεί, αν δεν ήμουν έτοιμος. Ήταν αυτή η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα σου προπονητικά, μέχρι τώρα, έτσι, γιατί. Κοίταξε, σαν ομάδα Ψαμίδου του Άρη, είναι πολύ μεγάλη ομάδα ο Άρης. Αλλά είχα πάει και σε άλλες καλές ομάδες. Αλλά μπορεί να πει τώρα, εντάξει, θα σου πει ο άλλος, γιατί λες την πρώτη χρονιά που ανέλαβες την προοδευτική. Που την κατάφερες, ας πούμε, προσπάθησες δηλαδή να τη σώσεις στην ΑΕθνική. Εκείνη τη χρονιά ήταν του Νίκο Αλέφαντου που έφυγε. Ή την επόμενη χρονιά που την ανέβασες στην ΑΕθνική. Ή την επόμενη χρονιά που στο πρώτο γύρο ήσουν τρίτος. Δηλαδή βλέπω κάποιες ομάδες τώρα με κάποιους προπονητές που με δύο νίκες, τρεις, τους έχουν έτοιμους να τους. Να πάνε σε μεγάλη. Ναι. Δηλαδή, αν δείτε την πορεία που είχε κάνει τότε στην προοδευτική, δόξα τω Θεώ όμως και εγώ από εκεί. Πιστεύω δείχθηκε στον κόσμο. Ναι. Δεν θα πήγαινα ποτέ στην Άρη αν είχα κάνει αυτά που είχα κάνει εδώ ή σε κάποιες άλλες ομάδες όπως είναι δηλαδή, η Λάρισα, ο Ηρακλής που κατάφερα και δούλευα. Έχουν και αυτές πολύ μεγάλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός Βόλου, ο Πυρικός. Τα έχω πάει σε τόσες ομάδες, αλλά μιλάμε τις πιο βαριές φανέλες. Δεν θα είχα πάει. Απλώς η προοδευτική είχε τη τύχη να έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες και γι' αυτό κάνανε και μεταγραφή όλα αυτά τα παιδιά. Έτσι. Τώρα που είπες και ομάδες, μπορείς να τις βρεις όλες που έχεις πάει. Quiz. Δεν θα τις βρω, θα μου ξεφύγει καμία. Είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές όντως. Κάνε μια προσπάθεια. Εγώ, κοιτάξτε, εγώ αυτές που εκεί που πέρασα καλά τις θυμάμαι σίγουρα. Και εκεί που με αγαπάνε, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι τα θυμάσαι όλα, είσαι από αυτούς. Σίγουρα τα θυμάμαι. Πες τα. Είναι μια-δύο που δεν θέλω να τις θυμάμαι όμως. Ανέφερετες μόνο. Αυτές δεν τις βάλουμε στο τέλος. Μετά την προοδευτική έκανα το λάθος, πιστεύω για μένα. Ενώ θα μπορούσα να πάω σε οποιαδήποτε να το πω μικρομεσαία ομάδα ΑΕθνική στην Ελλάδα. Αλλά θα το πω και δεν το. Άλλο δεν θα το έλεγε. Θα κάταγε τον εγωισμό του. Μπορεί να είχαν πάρει τα μυαλά μου λίγο αέρα. Αλλά τότε με παίζανε τα πάντα εμένα εδώ στην Ελλάδα. Yeah. Όλα τα πάντα. Δηλαδή, αθλητικές Κυριακές, τα κανάλια, ήταν το Μέγα, τότε θυμάμαι ποια ήταν. Ήταν η χρονιά σου. Οι εφημερίδες, οι χρονιές μου. Ήταν οι δύο-τρεις χρονιές. Ναι. Δεν είχα κάποιον να μου. Παρόλο που είχα ένα-δύο φίλους που μου προσπαθούσαν και πιο πολύ η γυναίκα μου, η Ελπίδα, δηλαδή, να μου τραβήξουν το γι' αλλά όταν είσαι δηλαδή 32 χρονών και έχει. Κάνει αυτά που είχα κάνει εγώ τότε. Είχαμε κερδίσει τον Ολυμπιακό του Μπάγεβιτς. Yeah. Όχι του Μπάγεβιτς, τον Ολυμπιακό του. Ήταν ο Προτάσοφ. Ο Προτάσοφ ήταν προπονητής. Και στο πρώτο γύρο ήταν ο. Που είχαν πέσει τρεις παίκτες του Ολυμπιακού και ζητούσαν στο τέλος. Ναι. Όταν έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό που είναι ο κύριος Σάντος, και είδατε τι έχει καταφέρει. Θα σας πω όμως για τον κύριο Σάντος και για τους προπονητές. Γιατί αυτοί με διδάξανε πάρα πολλά πράγματα. Με διδάξανε ήθος στις συνεντέξεις. Όταν έχεις καταφέρει αυτά τα πράγματα και σε παίζουν όλα αυτά, που ξέρετε και οι δημοσιογράφοι πώς είναι όταν βλέπουν κάτι. Νιώθεις ότι εδώ είμαστε. Νιώθω ότι εγώ ήθελα να πάω σε πολύ μεγάλη ομάδα. Έβλεπα ότι στην Ελλάδα δεν μπορώ να πάω στις μεγάλες ομάδες και αποφάσισα να πάω στην Κύπρο, στον Απόλλωνα Λεμεσού. Που πράγματι ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα και με πάρα πολλούς φιλάθλους. Πιστεύω ότι εκεί δεν ήμουν έτοιμος και έφαγα τα μούτρα μου. Και ξαναγύρισα στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά όμως εγώ δεν έβαλα το κεφάλι κάτω και ξαναξεκινήσω πάλι αγροτικό. Πήγα στη Καστοριά. Μπράβο, ναι. Που ήρθα. Φεύγω σε. Κερδίζουμε 6-1 τον Ατρόμητο. Έχει 2 μέτρα χιόνι έξω, δεν μπορώ να μείνω με τίποτα. Έχω τρελαθεί. Μου έχουν βάλει κάποια χρήματα και αρκετά στο λογαριασμό. Το βράδυ χτυπάει το τηλέφωνο και με παίρνει ένας παίκτης, το άλλο προπονητής, συνεργάτης σε μια ομάδα ο Προβίδας που τον είχα εδώ. Μα είχε βάλει και το χρυσό γκολ μέσα στον Νεάπολη, εδώ στον Ιωνικό, θα τα πούμε και αυτά. Και μου λέει, coach, πού λέω, πώς να φύγω τώρα από εδώ. Έλα εδώ, μου λέει να μας σώσεις. Είναι τελευταία χρονιά του κύριου Σταυρόπουλου εκεί. Πώς να φύγω από εκεί, φωνάζω ένα φίλο μου, του λέω: πρέπει να με πας Αθήνα, έχω ένα πρόβλημα οικογενειακό. Μου λέει: πώς να πάμε, να με πας Θεσσαλονίκη να πάρω το αεροπλάνο, να πάω για Αθήνα. Μου λέει: έρχομαι. Αυτό στον δρόμο που πηγαίναμε, του λέω: έχει πολύ χιόνι, δεν με πας Αθήνα. Γιατί δεν πετάω στο αεροπλάνο. Μου λέει: α, σε πάω. Στον δρόμο το κατάλαβε. Μου λέει: εσύ πας για ομάδα. Του λέω: μη μιλάς καθόλου. Καστοριανός άρρωστος αυτός. Μόλις φτάνουμε εδώ, ανεβαίνω στο σπίτι μου, κατεβαίνω κάτω, του δίνω τα χρήματα, ούτε καν τα είχα πάει στην τράπεζα. Του λέω: δώστα στον πρόεδρο. Δεν θυμάμαι πίσω από τη Καστοριά. Σε παρακαλώ πολύ. Μείνε εδώ, πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο, στο πληρώσω εγώ και δώσα στον πρόεδρο. Και εγώ έφυγα για τον πύργο. Πανηλιακό. Πάω Πανηλιακό. Γιατί να του σώσουμε, πήγα να πούμε να ανέβουμε κιόλα. Και ένα παιχνίδι εδώ πέρα κερδίσαμε και την προεκτική. Εδώ πέρα και ήταν γεμάτο το γήπεδο, κερδίσαμε 2-1. Μου φαίνεται. Σε αποθεώσανε. Και φωνάζω το γήπεδο το όνομά μου. Ναι. Και έτσι, παρόλο που δεν είχα φύγει με πικρία με τον Γιάννη τον Καρά, που τον έχω ποδοσφαιρικό πατέρα. Αυτό είναι ο ποδοσφαιρικός που με έχει κάνει με ένα προπονητή τα πάντα. Είναι ο Γιάννης Καράς που μου έδωσε τη δυνατότητα να γίνω προπονητής στην προεκτική και ξαναγυρίζω πίσω. Παρόλο που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα στην προεκτική. 2005 προεκτική. Ναι, ναι. Φεύγω από την προεκτική, πάω μου φαίνεται στο Visa. Ναι, σωστά. Αυτό ήταν για θέματα οικονομικούς. Σας τα λέω ξεκάθαρα γιατί και στην προεκτική δεν είχα πάρει χρήματα, μόνο στην Κύπρο είχα πάρει λεφτά. Και κάποια λεφτά στο Πανηλιακό. Και πήγα εκεί γιατί ήταν πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ήταν τα καλή χρήματα. Πρόταση δηλαδή. Πάρα πολλά. Δηλαδή πιστεύω ότι τα χρήματα που πήρα στο Visa World δεν τα παίρνουν σε λίγοι προπονητές και στη Super League τώρα. Okay. Δηλαδή στις μικρομεσαίες ομάδες. Δεν μιλάω για Football League.
και πήγα για αυτό το λόγο. Αλλά ήταν η κατηγορία που δεν μπορούσα. Μου γίνεται μια πρόταση από τον Ολυμπιακό Βόλου, μου φαίνεται. Ναι. Γυρνάω πάλι τα κάποια χρήματα πίσω για να με αφήσουν από εκεί. Αφού πάω στον Ολυμπιακό. Σωστό πάντω, κύριε. Πάω στον Ολυμπιακό Βόλου, παρόλο που εκεί δεν με θέλανε. Γιατί εγώ, όπως λέτε, είχα στιγματιστεί με την προοδευτική. Ναι. Όλοι λέγανε προοδευτική, προοδευτική. Ξέρω, γιατί όταν πήγαινα σαν προπονητή, όλο φωνέ. Χάνανε εδώ πέρα, του λέγανε ότι του χτυπάγανε. Εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είχε καλού παίκτε η ομάδα και κέρδιζε. Δεν ξέρω, δηλαδή πάντα λέγανε. Όπως έχει αυτή η φήμη. Εντάξει, ήταν και το γήπεδο όμω έτσι. Πράγματι είναι κλουβί, είναι έτσι. Και δεν θέλανε. Παρ' όλα αυτά του παίρνουμε από κάτω μαζί με τα παιδιά στον και φτάνουμε πολύ ψηλά. Για τρία παιχνίδια πριν το τέλος, ο Πυρικός, παρόλο που ήταν καλύτερη ομάδα, καλύτερους παίχτες, που ήταν να ανέβει η κατηγορία, είχαμε παίξει και τους είχαμε κερδίσει. Και είχαν μείνει με 9 παίχτες. Και είχε και πολλά προηγούμενα ο Πυρικός λόγω της προεκτικής για ένα παιχνίδι παλιά που είχε πέσει η προεκτική, ήμουν εγώ παίχτης εκεί. Και μου είχε μια πρόταση τρομερή οικονομική από το Πυρικό. Και πήγαν στον Ολυμπιακό Βόλου, του λέω έτσι και έτσι, εδώ έχουμε σωθεί, δεν θες να ανέβεις, γιατί πιστεύω ότι η ομάδα μπορούσε και να βγει στο τέλος, μου λέει, γιατί λέγε δεν είμαστε έτοιμοι, άσε με να πάμε να σώσουμε το Πυρικό. Μέχρι στιγμή σου λέει μόνο μεταγραφή σε παίρνανε. Ναι, πάντα με. Δόξα τω Θεώ. Δεν υπάρχει, σαν ποδοσφαιριστής. Πιο πολύ. Ποδοσφαιριστής δεν είχαμε μεταγραφές. Και πάω στο Πυρικό. Όταν πήγα εκεί όμως ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα έχω τις καλύτερες σχέσεις με την Κατερίνη έτσι, και ναι, με τον ναι. Βόλο, αλλά με την Κατερίνη. Αφού ειδικά... εδώ ο σκηνοθέτης μας ρώτησε, καλά, ο Σούλης λέει με την Κατερίνη, του λέω από την Νίκαια. Μου λέει όπως τον έχω λέει στο μυαλό μου την Κατερίνη. Πάω εκεί στο πρώτο βράδυ στο ξενοχείο, άκουγα φωνές που με έχουν βάλει μέσα. Τι γίνεται, κοιτάω, βγαίνω έξω. Είχαν μαζευτεί καμιά 50-60 με βρίζανε για την προοδευτική πάλι. Ναι. Λέω τι να κάνω, πριν λέω το πρώτο, δεν γίνεται εδώ πέρα. Μου λέει μη φοβάσαι και τέτοια. Αυτό έλειπε στο εξωτερικό για δουλειές. Κάποιοι άλλοι συνεργάτες που δεν θέλανε, ήταν και παλέμαχοι, τι τον φέρατε, τον κάνατε. Πάω στο γήπεδο για προπόνηση. Είχε όμως πολύ καλή ομάδα. Η ομάδα έπρεπε να κάνει όμως τα 7 παιχνίδια 5 νίκες, 4 με 5 νίκες για να σωθεί. Παίζουμε το πρώτο παιχνίδι. 5.000 μέσα, όλο το γήπεδο με έβριζε. 0-0 έχει το γήπεδο, το εργάλεο. Πάμε το δεύτερο παιχνίδι με το Θρασίβολο, με το Σάκη Τσόγιου που πήρε το ποτάρισμα. Χάνουμε 2-1, πολύ δύσκολα. Πάλι τα ίδια. Δεν μπορούσα να βγω να κυκλοφορήσω έξω. Μου λέει η γυναίκα μου, τι έκανες εδώ που έχεις έρθει και τέτοια. Οι παίκτες όμως βλέπαν τη δουλειά. Κάναμε, άρχισαν και. Καταλαβαίνω. Μετά κάναμε 4 νίκες συνεχόμενες και ήταν ένα τελευταίο παιχνίδι στον Ιωνικό. Ο Ιωνικός μου φαίνεται με νίκη, είχε ελπίδες να ανέβει. Εμείς και με ισοπαλία πέφταμε. Δόξα τω Θεώ, 0-1. Ήταν και λόγω εδώ τη προεκτική κρίση κόντρα από τον Ιωνικό. Από τότε στον Πυρικό. Ναι. Πίνουν νερό στο μάτι. Και ναι. Έχω πάει και έχω ξαναφύγει και οικονομικά έχω περάσει πολύ καλά με καλά λεφτά. Είναι από τι πολύ. Τι έχει στην καρδιά σου, τη ομάδα. Ναι, πάρα πολύ στην καρδιά μου. Δηλαδή και έχω και πολλού φίλου. Ωραία. Μετά... τη δεύτερη ομάδα που έχει στην καρδιά σου τη βρήκαμε. Προοδευτική και Πυρικό. Συνεχίζω. Κοίταξε. Μέχρι για στιγμής. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Για μένα δεν είμαι άλλο προπονητή που λένε εγώ δεν λέω τι ομάδα είμαι. Όπως εσεί δεν λέτε τι ομάδα είσαστε. Έτσι. Εγώ ξέρει όλο ο κόσμο. Δεν μπορώ να κρυφτώ τι ομάδα είμαι. Άλλο όμω, και σα είπα ένα παράδειγμα ότι ήρθα εδώ και κέρδισα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι με την κέρδισα την προοδευτική. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φυσικά, άλλο τη δουλειά, άλλο το άλλο. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι, αφού έχω γεννηθεί εδώ πέρα. Είναι εδώ, δηλαδή, τι να σα πω, ότι θα πω ψέματα. Αλλά πάλι, άμα θα ξαναπέξω αντίπαλο με την προοδευτική και πρέπει να κερδίσω, θα κερδίσω. Ότι ενδιαφέρομαι και τώρα προσπαθώ όσο μπορώ να του βοηθήσω, να του βοηθήσω. Αλλά έτσι. Δεν γίνεται να μην. Μετά τον Πυρικό μου φαίνεται από εκεί. Πού πήγα. Πάω Γάλλιο, γιατί είχαμε ένα ατύχημα οικογενειακό. Δυστυχώς σκοτώθηκε ο αδελφός μου σε τροχαίο. Αυτό με έφερε και πίσω στη καριέρα μου, πιστεύω. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ εκεί, εντάξει, είχα χάσει τον κόσμο κάτω από τα πόδια μου. Δεν ήθελα να, ούτε να δουλέψω ούτε τίποτα. Και είχα κάποιες καλές προτάσεις. Δεν τις, όπως και δεν, στον Πυρικό δεν έκατσα για αυτόν τον λόγο. Και κάποιες άλλες προτάσεις. Και τελικά το Γάλλιο είναι και πολύ κοντά εδώ. Ήρθε μια πρόταση από ήταν ο κύριος Μητρόπουλος, μου φαίνεται, πρόεδρος. Με φώναξε, με ήξερε από εδώ. Έλα να βοηθήσεις. Πήγα να βοηθήσω. Πράγματι η ομάδα πήγαινε καλά. Αλλά όπως λέω ότι δεν ξεχνάω κάποια πράγματα. Ο Πυρικός δεν ξεκίνησε καλά με τον κύριο Κατσαβάκη. Είχε κάνει μεγάλο μπάτζετ. Πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ, τεράστιο. Για την κατηγορία μου, ήταν γύρω στα 1.800-2 εκατομμύρια τότε. Και ξαναγυρνάς εκεί. Και με παίρνει ξανά τηλέφωνο ο πρόεδρος και μου λέει: έλα να μας σώσεις. Εκείνοι παίζανε παιχνίδι με τον Εργοτέλη, αν δεν κάνω λάθος. Κύπελο. Ο Εργοτέλης Αλφα Εθνική, μόλις είχε κάνει, μου φαίνεται, είχε παίξει και με τον Ολυμπιακό και στο Καρεσκάκι και με τον Καραγεωργίο και δεν είχε χάσει, είχε κερδίσει ισοπαλία. Δεν θυμάμαι. Ήταν πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Και παίζανε κύπελο. Ήταν τα νοκάουτ. Και με παίρνει την Κυριακή, κάπου παίζανε συνάντηση με το Θρασίβολο, είχαν χάσει 4-2. Εγώ είχα πάει σε κάποιο γήπεδο να δω, του λέω πρώτα εντάξει, του λέω τώρα εγώ είμαι στο Γάλλιο, τι θα γίνει. Άντε πάλι εκεί, πάρε τα λεφτά, τα λεφτά πίσω, πάω από εκεί. Εκεί να είμαι και ειλικρινής, δεν φέρθηκα καλά. Στο Γάλλιο, λες. Ναι, γιατί είχαν επενδύσει επάνω μου. Να.
Αλλά είχα όμως μεγάλη υποχρέωση στον πρώτο πυρικού, λόγω που με είχε στηρίξει πάρα πολύ στο πρόβλημα που είχαμε τότε με το χαμό του αδελφού μου. Με είχε στηρίξει πάρα πολύ οικογενειακός. Όχι οικονομικά, ηθικά. Και έτσι ξαναπάω σε αυτό με έναν όρο του λέω. Ότι άμα θα έρθω και αποκλείσουμε τον εργοτέλη, ό,τι λεφτά δώσω γυρίσω πίσω θα μου τα δώσετε εσείς. Ό,τι λεφτά δεν το κατάλαβα. Ό,τι λεφτά γύρω πίσω εγώ στον πρόεδρο. Α, θα μου τα δώσετε εσείς. Και μου λέει, τι μου λες, φίλε, τα τρελός. Εδώ φάγαμε τα σάκουλα από το Θρασίβουλο. Θα κερδίσει τον εργοτέλη τώρα. Θα του λέω εντάξει. Πώς ήταν το πρώτο μάτι, ή δεν έχει. Είναι νοκάουτ. Νοκάουτ, ωραία. Πού παίζατε? Στην Κατερίνη. Εντάξει, η Κατερίνη με τον ερχομόνο με έναν ενθουσιαστήκανε πάλι που γύρισα. Οι παίκτες του ήξερα του πιο πολλού. Αλλά είχαν τιμωρήσει ένα παίκτη, τον Ντεμπελέ, αν το θυμόσαστε. Ο οποίο πήγε μετά και έκανε καριέρα μεγάλη στη Βουλγαρία και στη Γερμανία. Το παιδί αυτό όμως είχε προβλήματα. Τον είχα φέρει εγώ στον. Τον είχαν φέρει ο μάνατζερ που είχε φέρει και τον Τζιμπούρ. Αυτούς μαζί τον είχαν φέρει. Και τον είχα φέρει εγώ στον Πιερικό. Τον ήξερα. Αλλά ήταν, του άρεσε λίγο το ποτό, το ξενύχτη και τον είχαν τιμωρήσει. Μου λέει εντάξει, αλλά μου λέει μην κάνεις κανένα λάθος. Μου λέει και βάλει τον αυτόν. Τον έχουμε τιμωρήσει, θα φύγει. Μου λέει εντάξει. Εγώ πώς πήγα στην προπόνηση Τρίτη, έφτασα εκεί. Κάνα τακτική, έκανα με 10 παίχτες. Έχω όταν ο Σερζίνη, ο Φρέντερικς, λέω με 10 θα παίξουν. Δεν μπορούμε να φάμε κόκκινη. Τα παιδιά το καταλάβανε. Τους είπα εκεί θα παίξει ο Ντεμπελέ. Ό,τι και να γίνει. Όπα! Ο Ντεμπελέ ούτε στο γήπεδο. Έτρεχε μόνο στον γύρω-γύρω. Τον πιάνω, του λέω ότι εντάξει, κόκκι, μιλάει και έτσι αυτό να ψηλώνει τα χίλια έτσι πισμένο. Λέω θα παίξει για μένα, μου λέει θα σε σκοτώσει να με βάλει. Λέω εντάξει, τον παίρνω στο ξενοδοχείο, του λέω τον πάρω στο ξενοδοχείο να τον έχω, του λέω έτσι για να του σπάσουμε. Μου λέει καλά κάνει. Πάμε στο γήπεδο, εγώ τον εβάζω. Μου λέει πώ τι κάνει, δε σου λέει. Μπαίνουμε μέσα. Αυτό ήταν ο καλύτερο παίχτη. Να μην στα πω λίγο, κερδίζαμε 1-0, μα σοφαρίσαν 1-1 στο Λεάλ στο 90 τόσο. 2-1 μετά αυτή στην παράταση, 2-2 εμείς και πήραμε την πρόκληση στα πέναλτι. Και πήρα και εγώ τα χρήματα. Εντάξει, και πήγαμε μετά, πήγαμε στα playoff. Εκεί που είπε να πέσει η ομάδα, πήγαμε στα playoff. Στο τέλος έφυγα από εκεί, δεν τα βρήκαμε πάλι, μου φαίνεται, με έναν εκεί τεχνικό διευθυντή που είχε και μου πήγα τώρα. Στο Διαγόρα Ρόδου πήγε. Μπράβο, στο Διαγόρα Ρόδου. Εκεί κάναμε μεγάλη ομάδα, ομαδάρα, να ξέρετε. Πήρα πολλού παίξα από τον Πυρικό και πήγα εκεί. Αλλά τρίτη-τέταρτη αγωνιστική μου φαίνεται έφυγα γιατί με πήρε τηλέφωνο ο Πλεξίδας από τα Τρίκαλα και μου έδωσε ένα τεράστιο συμβόλαιο. Ναι. Τότε στον προπονητή εκεί πέρα ο Σάββας ο Παντελίδης, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ είχα μιλήσει όμως πολύ πριν. Ήθελα να αλλάξει προπονητή. Εγώ επαγγελματίας, δούλευα σε μια ομάδα εδώ, δεν περνάω καλά. Θα φύγω σίγουρα γιατί δεν μου άρεσε κάποια πράγματα εκεί πέρα. Δεν έχω πρόβλημα να έρθω και μου κάνει μια τεράστια πρόταση. Συμφωνήσαμε, αλλά μετά δεν. Το νιώθα εγώ γιατί πήγα και είδα το παιχνίδι. Είδα ότι δεν μου αισθανόμουν καλά, δηλαδή που ήταν εκείνος προπονητής και θα πήγαινα εγώ μετά. Και ήταν τεράστιο το ποσό που μου είχε δώσει προκαταβολή για τα χρόνια, για τη χρονιά εκείνη. Πέσα στο κρύβα στο που ήταν 40.000 σε δραγμές. Ναι. Τις γύρισα πίσω. Την άλλη μέρα τον φωνάζω, του λέω φώναξε το. Πώς που μέσα στα χρήματα. Σε ευρώ. 40.000 ευρώ. 40.000 ευρώ. Ναι. Προκαταβολή ήταν. Αλλά δεν αισθανόσουν να δεν αισθανόσουν. Δεν αισθανόμουν καλά. Και πίστευα ότι δεν θα πάω καλά. Και δεν έχω πάει στα Τρίκαλα ποτέ σαν προπονητής. Παρόλο που είναι μια ομάδα που μου αρέσει πολύ γιατί είναι ποδοσφαιρο ομάδα με τον κόσμο. Αλλά δεν αισθανόμουν καλά. Είδα ότι σαν να κλέβω κάποιον. Γιατί ήταν εκεί ο Σάββας πήγαινε καλά. Είδα τους παίκτες είχαν κερδίσει εκείνη την ημέρα, τη δράμα αυτή. Και ή το διώξαν αφού πήγαινε. Δεν τον ήθελε. Τον έδιωξε. Εγώ είχα μιλήσει με ήξερα ότι το είχα πει και ο Σάββας είχε πρόβλημα. Αν δεν είμαι εγώ θα είναι κάποιο άλλο. Τότε μου είχε κάνει και μια δήλωση ο Σάββας ότι κάποιοι προπονητές είναι στην εξέδρα ότι ξέρει περιμένουν να φύγω εγώ για να έρθουν αυτοί. Είχε μιλήσει με άλλου. Ο μόνο που είχε πάρει τα χρήματα είχα συμφωνήσει εγώ. Το ξέρουν και οι πέτρες. Και έτσι δεν πήγα. Προτίμησα δηλαδή να γύρω στα λεφτά, δεν μ' άρεσε. Και έμεινα χωρίς δουλειά ένα διάστημα. Και πάω στο Πυρικό ξανά. Ναι, μετά πήγες στον Ηρακλή από τον Πυρικό. Ναι. Okay. Μετά έτυχε μετά ο Ηρακλής. Ναι. Να το πάμε να το πάμε, ας πούμε. Ηρακλής, ναι, μετά ξανά Πυρικός. Ναι. Δόξα Δράμας. Ναι, Ολυμπιακός Βόλου. Ναι, πάμε. Εκεί είναι η χρονιά που. Εκεί, ναι, πάω στη Δόξα Δράμας. Εγώ στη Δόξα Δράμας είχα δώσει μια συνέντευξη και με είχαν ρωτήσει τις ομάδες, τι υποστηρίζεις. Ναι. Όπως ξέρετε, η Δράμα έχει πολλούς παοξίδες. Εντάξει, όλοι ξέρουν ότι είμαι προοδευτική. Λέω εντάξει, μου λένε εσύ από την Πειραιά, είσαι Ολυμπιακός. Έτσι, εντάξει, με Πειραιά, είμαι Ολυμπιακός. Βλέπω γιατί πολλές φορές πηγαίνω στο Κασκάκι. Αν είμαι στον Πειραιά, δεν θα πας στο Κασκάκι, που θα πας. Στη Θεσσαλονίκη, αφού μένεις εδώ. Αλλά λέω, μου αρέσει πολύ και τον μπάσκετ του Άρη. Εμένα μου άρεσε τον μπάσκετ του Άρη από τον Ιωαννίδη. Και αυτό ήταν. Δεν μπορούσα να βγω να κυκλοφορήσω. Δεν τους άρεσε, δηλαδή, που είπα για τον μπάσκετ του Άρη. Εγώ δεν είχα δουλέψει τότε στον Άρη όμως. Ναι. Ούτε το απλώς μου άρεσε τον μπάσκετ. Δηλαδή, και ποιος δεν έβλεπε Άρη παλιά. Και φεύγω από εκεί, ξαναπάω στο Ολυμπιακό Βόλου, μου φαίνεται από τη Δράμα. Πολύ καλά. Τρομερή πορεία κάνουμε. Αποκλείσαμε, μου φαίνεται, στο κύπελο τον Ατρόμητο. Και μετά φεύγω από το Βόλο για κάποιους λόγους που δεν θέλω να τους πω και με πήραν από την Κέρκυρα, ήταν αλφαεθνική να πάω. Αλλά έβλεπα ότι ήταν πολύ δύσκολο να σωθεί. Ήταν ο Άκης ο Μάτζιος, τότε εκεί, μου φαίνεται εκεί. Και μετά ήταν ο Άρης, άκουγα ότι θα πάει ο Μάτζιος, θα πάει ο Τάδε, θα πάει. Λοιπόν, εδώ αυτή είναι η ιστορία που μας την είπες πίσω από τις κάμερες, αλλά ναι, πρέπει να την πούμε και μπροστά στις κάμερες. Πώς πήγες στον Άρη, πώς έγινε.
Εντάξει, κανένας δεν μπορούσε να περιμένει τότε, γιατί εγώ δεν δούλευα Αλφα Εθνική, είχα να δουλέψω στο Super League από τότε με την προεθνική. Παρόλο που το όνομά μου ήταν καλό προπονητικά, ειδικά για την εποχή εκείνη, δύσκολα περίμενα και εγώ ούτε να βάλω κάποιον να πάω στον άλλο. Δεν το φανταζόσουν, δηλαδή. Όχι, και φεύγω από το σπίτι μου. Να πάω στην πλατεία, τότε δεν είχα τα μαγαζιά τα δικά μου, να πάω να πιω ένα καφέ. Αλλά τότε εδώ φτιαγόταν το μετρό. Ήταν το 12-13, είχα ξεκινήσει το μετρό μου. Και είχε πολλή κίνηση, πολλοί δεν μπορούσαν να περάσουν. Κάτι ανοίγει ένα παράθυρο, μου λένε πώς θα πάμε σε μια οδό. Τους λέω εγώ, αλλά μπερδευόντουσαν οι άνθρωποι. Λέω τι να σας πω, θα χαθείτε, γιατί έχει εδώ πέρα αυτά. Αλλά τους είδα πολύ αγχωμένους. Λέω, επειδή πάω εγώ εκεί και για να με περπατήσω, θέλω να με πάρετε και να σας πάω. Μου λένε ναι, και πώς μπήκα μέσα, ήταν ένα κύριο, μια κυρία. Που ο γιος του ήταν μέσα στη διοίκηση του Άρη, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Άμα μας βλέπει, και θα μου λέει: εσύ δεν είσαι, μου λέει ο Σούλης ο προπονητής. Λέω: ναι. Και πετάγεται και λέει: να ρε, ο Άρης που ψάχνει προπονητή. Και μου λέει: θέλει να πας στον Άρη. Υπήρχε και κάποιος ενδιάμεσος τότε, ήταν ο Κεφαλίδης. Δεν ξέρω αν το ξέρετε κάποιος. Το μικρό του, ο Κεφαλίδης. Που ήταν από την Κατερίνη. Mm-hmm. Που ήταν εκεί στην ασφάλεια του Άρη. Εμένα με ήξερε και το είχε πει. Και με είχε πάρει ένα τηλέφωνο. Δεν με είχε πάρει τηλέφωνο, αλλά εγώ δεν το σκέφτηκα. Αυτό έλεγε: εγώ του λέω κότσου, μόνο εσύ μπορεί να σώσει τον Άρη. Μόνο εσύ μπορεί να σώσει. Μόνο εσύ. Μα ξέρετε, η Κατερίνα έχει, πολλές, έχει δύο συνδέσμους αριανούς δυνατούς. Και εκεί με, αυτοί με γουστάραν λόγω της πορείας του Άρη. Του Περικού. Και παίρνει ένα τηλέφωνο αυτό, είχε ένα τηλέφωνο μέσα στο αμάξι του, είχε μου φαίνεται μια μεσεντέ. Μίλαγε ανοιχτά. Εγώ δεν τον πίστεψα. Και του λέει: τώρα συζητάμε, λέει άλλο, έχουμε συμβούλιο. Συζητάμε να πάρουμε το Χατζηνικολάου ή τον Άκη τον Μάτζιο. Αυτή φοβόταν, ήταν τελευταίο ο Άρης, ήταν δύσκολα εκεί, ο κόσμος φώναζε, ήταν δύσκολος ο Άρης τότε. Και του λέει: εγώ σου λέω αυτό το όνομα. Λέει: ναι, μας το έχουν πει, λέει, αλλά ξέρεις τι είναι, το όνομά του δεν είναι πολύ ακουστικά καλά τώρα. Ξέρεις, εμείς θέλουμε να προμοντήξεις το όνομα εδώ. Αλλά μου λέει: θα μου δώσει το τηλέφωνο σου. Το δίνω. Το τηλέφωνο μου, τι είχα να χάσω. Κατέβηκα. Για καφέ πήγε δουλειά πριν. Είχα καφέ, κάθομαι εγώ. Ήταν τσικνοπέμπτη. Όπως ναι, ήταν τσικνοπέμπτη. Έχω πάει να φάω με την οικογένειά μου έξω και χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει: ήταν ο Κεφαλίδης. Μου λέει: Σούλη, πάρ' τα μάξι και έλα, μου λέει στο Αθηνά, πώς λέγεται, στο Βαρδούμι κοντά. Στο ξενοδοχείο Αθηνά Παλάς. Του λέω: σίγουρα. Μάξι, εγώ άκουγα ότι είχε κλείσει άλλο προπονητή. Δεν θέλω να πω το όνομα. Του αφού λένε: δεν έχει κλείσει, μου λέει: πάρ' τα μάξι, μόνο εσύ μπορεί να σώσει την ομάδα. Έλα εδώ, μου λέει: τους έχω ψήσει. Παίρνω εγώ το γυμναστή μου, αυτό ήταν πιλαμία ο Άδα. Του λέω: πάμε. Τότε όμως έψαχνε προπονητή και ο Ηρακλής. Γιατί δεν πήγαινε καλά, ήταν ο Χατζηνικολάου, μου φαίνεται κάτι δεν πήγαινε καλά και ήταν ο Χατζηνικολάου να πάει και στον Άρη. Ναι. Και δεν πήγαινε καλά και όλοι λέγανε ότι πάει ο Χατζηνικολάου στον Άρη και ότι ο Ηρακλής παίρνει το Σούλη. Ναι. Γιατί είχα δουλέψει εγώ στον Ηρακλή και με ψηλό δεν θέλανε. Και όλοι νομίζανε ότι εγώ θα πάω στον Ηρακλή. Ναι. Και όπως ανέβαινα Θεσσαλονίκη. Και μου λέει: έλα μετά μάξι μέρες με το αεροπλάνο και σε δούνε και τέτοια με στο αεροδρόμιο. Εντάξει, και όπως παίρνω το γυμναστή μου, μου λέει: πάμε, του λέω, πάμε στον Ηρακλή. Ο γυμναστής μου ξέρει για τον Ηρακλή. Εγώ ήξερα για τον Άρη. Ναι. Πάμε στο ξενοδοχείο, μπαίνουμε μέσα, συμφωνούμε και έτσι πήγα στον Άρη. Και σώθηκε ο Άρης. Ναι, δεν ήταν ο Σκόρδας. Δεν ήταν ο Σκόρδας. Όχι, όταν ήρθε ο Σκόρδας δεν ήθελε εμένα. Να. Γιατί ήθελε να φέρει έναν παλέμαχο από εκεί. Πάλι. Για τα τελευταία δύο παιχνίδια. Ήθελε να κάνει. Γιατί εμείς φέραμε. Δεν θυμάμαι. Ήθελε να φέρει κάποιον. Γιατί εμείς φέραμε ισοπαλία με τον Πανθρακικό. Και τότε ήταν τα πράγματα πολύ άσχημα. Παίζαμε με τον Ανατρόμητο. Αλλά πήγανε μετά, θυμάμαι, ο Τάτος, τα παιδιά όλοι εκεί. Όλοι οι παίχτες, ο Διούδης, ο Αγκάθο, πολύ, όλα τα παιδιά. Ο Γιαννιώτας, πώς λέγεται. Όλα τα παιδιά. Και πάνε, τι κάνεις. Ήρθε ένας που μας μάζεψε, μας έκανε, πάνε τον διώξεις. Λέει, θα φέρουμε. Και έτσι έμεινε. Και μόλις τελειώνει το παιχνίδι του Ανατρόμητου, είπε ο Σκόρδας, όσο θα είμαι, λέει, εγώ πρόσθεσαι εσύ προπονητής. Με το Σκόρδα, δηλαδή, τώρα μια που είμαστε εδώ πέρα, έχεις καλές σχέσεις. Όχι, δεν μιλάω. Δεν μιλάς. Απλώς σώσαμε τον Άρη, κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Σώθηκε ο Άρης. Το μόνο που του. Προστάτες. Του βγάζω το καπέλο. Του προστάτες. Δηλαδή, όλοι τότε, όταν σώθηκε ο Άρης, εμένα τότε ο κόσμος του Άρη με αγάπησε πολύ και πιστεύω ότι και ακόμα με αγαπάνε. Δηλαδή το καταλάβαινα. Δηλαδή, όπου πήγαινα, ο Σούλης, ο Σούλης, ο Σούλης, φωτόγραφα από εδώ παντού. Και ακόμα το εισπράττω αυτό, έτσι. Όλοι ξέραν ότι θα μείνω εγώ προπονητής. Θέλανε να μείνω. Παρόλο που ο Άρης είναι μια τεράστια ομάδα και αν θα ήθελε να κάνει κάτι άλλο, μπορούσε να πάρει ένα προπονητή. Αλλά πίστευα τότε στην Ελλάδα, εγώ και όλοι στον Άρη, ότι πρέπει να μου δοθεί ευκαιρία να είμαι εγώ ο προπονητής. Και ήταν οι εκλογές εκεί τότε. Ήταν οι εκλογές. Εγώ ήξερα ότι τις εκλογές θα τις χάσει ο Σκόρδας. Γιατί όταν γυρίσαμε εμείς από την Ξάνθη, όλοι αποθεωράνε τους παίκτες και εμένα στα χέρια μας. Το Σκόρδα δεν τον αγκαλιάζει κανένα. Και του λέω: άμα κάνει εκλογές, τις έχει χάσει. Το βλέπει και κάθαρα. Όχι, μου λέει: τις πάω, θα τις πάω αξιοκρατικά και τέτοια για να μην με βρίζουν και τέτοια. Του λέω: καλά θα κάνει. Και με φωνάζει να υπογράψουμε τριετές κλειστό. Διαιτές κλειστό. Μου έπρεπε να υπογράψει γιατί εγώ μπορεί να μην είμαι και θα. Και του λέω: εγώ κοίταξε. Εγώ αν υπογράψω όμως, όταν δεν θεράσει εσύ, όλοι θα πούνε ότι εγώ υπόγραψα. Δεσμεύω την επόμενη. Δεσμεύω τον επόμενη. Δεν το κάνω έτσι κι αλλιώς. Εγώ όμως δεν πίστευα ότι θα φύγω από τον Άρη. Να είμαστε δίκαιοι. Έτσι όπως ένιωθε ο κόσμος. Αλλά δυστυχώς δεν είναι ο κόσμος αυτός που αποφασίζει. Και έτσι έρχεται ο Ηλιάδης, με φωνάει στο Χίλτον. Τα κατάλαβα όλα εγώ όμως για το Χίλτον.
Έτσι, γιατί πληρώναν άλλοι. Σα το λέω ξεκάθαρα. Καταλάβανα ότι δεν ήθελα να κάτσω. Μου λέγει ότι τα λεφτά που ζητάς είναι πάρα πολλά. Ήταν πάρα πολύ λίγα. Γιατί ήθελα να μείνω στον Άρη, πάρα πολύ λίγα λεφτά. Και έφερε, μου φαίνεται, τον Μίλινκοβιτς. Και μετά πάλι η ομάδα ήταν πολύ δύσκολα να σωθεί. Με πήραν οι ποδοσφαιριστές που είχαν απομείνει στον Άρη, γιατί οι πιο πολλοί είχαν φύγει. Και μου λένε, έλα κότς, να κάνουμε πάλι προσπάθεια μαζί, έτσι και πήγα, παρόλο που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και δεν τα καταφέραμε τέτοια χρόνια. Θα μπορούσα να μην πάω, πιστεύω ότι άλλος Έλληνας προπονητής δεν θα πήγαινε και με το όνομα που είχα χτίσει τότε εγώ στον Άρη, γιατί είχα πολλές προτάσεις να πάω σε ομάδες μικρομεσαίες αλφαθνικής τότε. Εγώ δεν πήγαινα γιατί είχα κολλήσει στο Μαρίνο από τους ανθρώπους που, όπως είπα στην αρχή για την Κύπρο, ότι είχα κολλήσει. Πολλοί μου λένε δεν έπρεπε να πας, όταν όμως σου λέει ο Άρης να πας και όταν εγώ έβλεπα πώς μου φέρεται ο κόσμος έξω του Άρη. Ναι. Και μου το κάνουν και ακόμα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Λοιπόν, διακόπτουμε αυτό το εκπληκτικό guest για ένα ανεπανάληπτο spam. Αν θέλετε να συνεχίσουμε να κατακτούμε το ίντερνετ και να φέρνουμε αυτούς τους εκπληκτικούς καλεσμένους, βοηθήστε μας. Μπείτε στο πεταράδες.gr, δείτε τις αξιολογήσεις των στοιχηματικών και κάνετε εγγραφή μέσω του site μας σε όποια στοιχηματική θέλετε. Αρκετά με το spam, συνεχίζουμε το guest. Τώρα που είμαστε εδώ πέρα, η γλώσσα της νεολαίας τώρα λέει beef. Η κόντρα με τον Αναστόπουλο πώς ξεκίνησε? Δεν έχω κόντρα, μιλάω με τον Αναστόπουλο πολύ. Πάντα μιλάω. Με τον Αλνατόρε. Ναι, πάντα απ' έξω μίλαγα. Είναι ένας προπονητής που. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος και ένας προπονητής που ό,τι έχω να πω θα το πω. Ξεκίνησε με τον Άρη η κόντρα. Άρης Προοδευτική. Σε αυτό το γήπεδο. Β' Εθνική. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν ο Κουζέλα προπονητής. Είχαμε έρθει ένα, είχαμε σοφαρίσει στο 90 εμείς και στο δεύτερο έχει πάει ο Νίκος. Ναι. Και παίζουμε εδώ. Καλή ομάδα εμείς πολύ και εμείς διεκδικούσαμε να ανέβουμε. Είναι η χρονιά που είχα ξαναγυρίσει στην Προοδευτική. Πετυχαίνουμε ένα γκολ εμείς εκεί με το Θάνο, πεντακάθαρο. Εγώ πλημμυρίστηκα 4 μήνες εκεί. Τα ακυρώνει ο Λάισμαν. Θυμάμαι ήταν ο Βαγγέλη. Βαγγελή ήταν ο Μπρούστερ, ήταν ο θεματοφύλακας. Πώς το λέγανε? Μπούτσεκ. Μπούτσεκ. Ναι, και ο Βαγγελή ήταν μέσα στο δοκάρι. Ήταν, που είχε αποκορύνει από ωραία ενέργεια μέσα από εκεί. Ήταν μέσα στο δοκάρι και κάνει κεφαλιά αυτό. Άμα το δείξει δίπλα, είναι μέσα στο δοκάρι και τα ακυρώνει. Δηλαδή, πανηγυρίζαμε όλο το γήπεδο εδώ. 5.000 εκεί ήταν οι Αριανοί, από εδώ ήταν οι Προεδρικοί. Πανηγύρια και τα ακυρώνει. Εγώ διαμαρτυρήθηκα από εκεί. Είχε έρθει η στιγμή τη έκρηξη από το Σούλη Παπαδόπουλο για ένα γκολ που δεν μέτρησε ποτέ. Και με βγάζουν και κάθομαι από εκεί. Αν είχε βάρ, δηλαδή θα το έπαιρνε σίγουρα. Δεν ήταν ούτε για βάρ, δεν ήταν και ούτε αυτό το κόλμα. Αφού άμα το δείτε, το δείχνει ο Βαγγελή είναι στο δοκάρι. Δηλαδή, όταν που κάνει κεφαλιά, ο Βαγγελή δηλαδή, πάει να τη βγάλει και είναι στο δοκάρι έτσι. Δεν ακυρώνει. Με το βάρ δεν υπήρχε πέψη, δηλαδή σίγουρα. Εγώ ήμουν τιμωρημένο ώσπου να πάω από εκεί να ανέβω πάνω, ώσπου να τα χάσανε και τα μαγαζιά να μα το βάζει και πάει στο γάμα και μα κερδίζουν ένα 0. Εγώ μπήκα μέσα, έρθει ο Αναστόπουλο, όχι δεν είναι σούλη να σου πω, εκεί ξεκίνησε η κόντρα. Ναι, και μετά στα άλλα παιχνίδια. Και μετά σε μια συνέντευξη τύπου που έχουμε δει το βιντεάκι που. Εκείνη στο παιχνίδι με την Καβάλα, πυρικό Καβάλα. Εμεί κερδίζουμε 1-0 στο ημίχρονο, έχουμε χάσει πέναλτι, ήμασταν πολύ καλοί. Και ξαφνικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπως κάθομαι εγώ στο πάγκο, βλέπω τον. Γιατί ο υπόπτης περνάει μπροστά μου. Δεν βλέπω τον υπόπτη που ήταν στο πρώτο. Εντάξει, ο Πυρικός είναι μια ομάδα που είναι ήσυχη, ούτε φωνές, ούτε. Βλέπω άλλον, τον άλλον, έναν άλλον υπόπτη. Λέω, πού πήγε ο υπόπτης, του λέω. Άλλαξε ο υπόπτης. Ξαφνικά λέει, άλλαξε ο υπόπτης. Λέει, πήγε από την άλλη μεριά. Λέω, γιατί, λέει, γιατί. Και ξαφνικά γίνεται 2-1 το παιχνίδι, με 5 μέτρα offside τα γκολ του Πυρικού. Και πάμε στην δεξιά τύπου και ο Αναστόπουλος γιατί να πει. Ήταν, εντάξει, ήμασταν πολύ καλύτεροι. Πολλές φορές. Ο Αναστόπουλος ήμασταν στεναχωρημένοι που κερδίσαμε μόνο 2-1. Γι' αυτό είμαστε σαντισμένοι και στεναχωρημένοι, γιατί έπρεπε να κάνουμε και άλλα γκολ. Στο δεύτερο με τις αλλαγές που έκανε ο κ. Αναστόπουλος, οι αλλαγές χρησιμοποιήσε ήταν ο Λάισμαν. Το είδατε όλο. Τώρα τη λέει ότι είναι στεναχωρημένος που δεν βάλει πολλά γκολ. Την μπάλα χάσανε. Και έτσι και έπρεπε να βάλουμε και 3 και 4 και 5 και με τις αλλαγές που κάναμε σε αυτό το μέχρι. Και γυρνάω και του λέω και εγώ, του λέω, οι μόνο αλλαγές που έκανες ήταν ο Λάισμαν. Άλλαξε ο Λάισμαν. Πρώτες έγινε δεύτερες και δεύτερες έγινε πρώτες. Η καλύτερη αλλαγή που έκανες. Αυτό. Τα έχετε βρει δηλαδή, δεν έχετε κόντρα. Όχι, μιλάω, εντάξει, απλώς μου άρεσε πολύ, δηλαδή μου άρεσε, είχαμε κόντρες έτσι με το. Εντάξει, ήταν και άλλες, ήταν άλλη εποχή τότε. Ήταν ωραίο, ρε παιδί μου. Είναι διαφορετικός. Απλώς εγώ κάποια στιγμή του είχα πει ότι όταν είχα παίξει στον Ολυμπιακό και είχα το όνομα το ποδοσφαιρικό το δικό σου. Σαν ποδοσφαιριστής, γιατί πράγματι είσαι. Σαν προπονητής όμως μετά, θα είχα πάει σε όλες τις ομάδες της Ελλάδας τις πιο μεγάλες. Ναι. Σαν να τόσο καλά. Δεν είχα εκμεταλλευτεί. Δεν έκανε δηλαδή την πορεία προπονητικά που θα μπορούσε να έχει. Όχι, όχι. Με το όνομα που είχε. Όχι. Γιατί ό,τι και να λέμε τώρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εγώ έχω παίξει Προεθνική. Προεθνική τη βλέπετε την εκεί το γήπεδο. Για μένα είναι μεγάλη ομάδα, αλλά είναι Προεθνική. Αυτό που λέει παίξει στο εξωτερικό. Έτσι, τώρα για φαντάσου, δηλαδή βλέπουμε τώρα. Δηλαδή ο Γκαρσία θα γινόταν ποτέ προπονητής στο ΠΑΟΚ, δεν ήταν ο Γκαρσία. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο καλύτερος προπονητής να γίνει. Έτσι, δεν το λέω.
μειονεκτικά. Αλλά η ευκαιρία που του δίνει όμως. Έχεις ένα μπουστάρισμα, άμα είσαι παίκτης. Ναι. Δηλαδή, μια προώθηση παραπάνω. Σίγουρα, αν έχεις παίξει και σε αυτό το επίπεδο. Και σίγουρα για μένα πρέπει να έχεις παίξει. Δηλαδή, γιατί ακούω πολλούς που λένε ότι, ότι δεν είναι απαραίτητο να έχεις παίξει. Πρέπει να έχεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο αν δεν είσαι αυτό που είσαι. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο ένα που έχει παίξει δηλαδή, σε τέτοιες ομάδες, στον Άρη, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, σε αυτές τις ομάδες, να κάνει πιο εύκολα καριέρα. Δηλαδή να του δοθεί ευκαιρία πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν θα την αξιοποιήσει. Ισχύει αυτό που λένε ότι ένας καλός ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να γίνει καλός προπονητής. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Όλοι πιστεύω. Είναι. Εντάξει, από εκεί πέρα και θέμα, όπως είπα, ότι ο καθένας τι έχει μέσα του, τι νιώθει. Έτσι. Το θέμα να το μεταφέρεις, τι μεταφέρεις στους ποδοσφαιριστές. Είναι άλλοι προπονητές που λένε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία, παίζει ναι. πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά άντε, έχουμε ψυχολογία. Πάμε να παίξουμε μαζί μπάλα. Τι θα κάνουμε. Και αυτό που έκανε ο Αναστασιάδης και τους πήγαινε καμιά φορά στο Άγιο Όρος ή τους είχε λίγο εντάξει, πιο. Αυτό ήταν δικό του, ήταν του Άγγελου. Ήταν της εποχής, το Άγιο Όρος. Γιατί να βοηθήσει εσένα και να μην βοηθήσει εμένα. Ναι. Δηλαδή, εγώ κάνω το σταυρό μου πάντα, όταν έπαιζα από εδώ ή όταν θέλω να το μάθω. Α, ο Θεός γιατί να βοηθήσει. Πάντα κάνω, φυλάω εικόνες ναι. και εγώ έχω. Έχει αλλά δεν λέω όμως να βοηθήσει εμένα, γιατί έτσι δεν είμαι χριστιανός. Δεν είναι σωστό. Ναι. Δηλαδή, τι, άντε να βοηθήσω εμένα και να τη. Δηλαδή, να βοηθήσει εμένα ο Θεός και να την καταστρέψει. Λέω πάντα, βοηθάμε και άμα είμαστε καλύτεροι, να κερδίσουμε. Να μας εισάξει, να τους δώσουμε να τους κερδίσουμε. Και για μένα η τύχη που λένε ότι θα σου δώσει στο ποδόσφαιρο, θα στο πάρει. Θα πάει μπάλα στο δοκάρι, θα πάει και για σένα μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τύχη είναι. Για μένα είναι τι έχεις δουλέψει και τι έχεις μοχθήσει στη ζωή σου. Επειδή μίλησες πολύ και. Μίλησες, αναφέρθηκες πριν και για διαιτητικά θέματα. Έχεις ζήσει το ποδόσφαιρο και από μέσα και από έξω και από μέσα στο γήπεδο και από όλες τις πλευρές. Πόσο ισχύει, πόσο δυνατή είναι η κουβέντα που κάνουμε για διαιτησία και πόσο ισχύει. Δηλαδή, είμαστε υπερβολικοί, δεν είμαστε. Πού σταματάει και πού ξεκινάει όλο αυτό. Εντάξει, είμαστε υπερβολικοί. Και όπως και με τους ποδοσφαιριστές τώρα, για να το, και με το στοίχημα αυτό που γίνεται, πιο παλιά ήταν το προπό, εντάξει, ήταν τόσο πολύ τόσο. Δεν γίνεται με το παραμικρό λάθος. Εντάξει, λάθη δεν κάνουν αυτοί που δεν ασχολούνται. Δηλαδή, και εγώ το μπορώ να κάνω κάποιο λάθος που να μιλήσω. Ή και εσείς να κάνετε κάποιο λάθος. Δεν είναι, γίνεται δηλαδή να μην κάνεις λάθος στο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται όταν βλέπουμε ένα λάθος. Δεν λέμε ότι είναι στημένο, ότι. Τι να σας πω, δηλαδή, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Είμαστε δηλαδή πολύ καχύποπτοι. Και όπως και έχουμε γίνει καχύποπτοι και εμείς οι προπονητές. Δεν υπάρχουν δικαιώματα όμως, δεν έχουν δοθεί δικαιώματα. Σίγουρα. Για μένα τα δικαιώματα και για τη διαιτησία, γιατί πήγαμε στη διαιτησία πρώτα, τα έχουν δώσει οι ίδιοι οι διαιτητές. Έτσι. Εμείς όμως δίνουμε τα δικαιώματα και στους διαιτητές να τους κάνουμε έτσι, γιατί τους πιέζουμε. Εγώ είμαι ένας προπονητής που πράγματι πίεζα. Ναι. Πίεζα για να πάρω. Ναι. Δεν διαμαρτύρομαι για να διαμαρτυρηθώ. Ναι. Όταν εγώ βλέπω ότι ο άλλος είναι ευάλωτος, ναι. τον πίεζα. Γιατί ήξερα θα πάρω σφύριγμα. Αφού είναι ευάλωτος, τον έβλεπα. Όταν όμως δω ένα διαιτητή όπως βλέπω κάποιους που έχουν, όχι όλοι οι ξένοι. Που είναι αυτός που πρέπει να είναι, θα κάτσω κι εγώ σούζα. Δεν θα μπορώ, άμα ξέρω. Καταλάβες. Αλλά ήξερα ότι κάποιος θα τους επηρεάσω. Να. Για να κερδίσω, κάνω τα πάντα. Καλύτερος διαιτητής Έλληνας που έχεις. Έχει πολύ καλούς διαιτητές. Έχει. Καλούς είναι ο Κάκος, είναι ο Βασάρας. Είναι. Εντάξει, ο Κάκος τώρα με στεναχωράει λίγο που βγαίνει και το λέει μόνος του. Ότι είναι καλύτερος. Εντάξει, αυτό δηλαδή, ας το πούνε άλλοι. Ναι. Έτσι. Άμα βγω και λέω ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής εδώ, θα μου πούνε αυτός τι είναι αυτός. Είναι γραφικός, είναι γελίος. Έτσι. Να πω ότι προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου καλά. Και ο κόσμος θα το κρίνει. Ναι. Έτσι, μπράβο. Τώρα, αν εγώ έχω πάει σε 10 ομάδες, τις έχω ρίξει. Πάω σε άλλες 5 να τις ανεβάσω. Δεν τις ανεβάζω. Δεν έχω βγάλει κανένα ποδοσφαιριστή. Κανένας. Ναι. Και λέω ότι είμαι καλός προπονητής και δουλεύω. Γίνεται στην Ελλάδα. Ναι. Ό,τι πολλοί δουλεύουν, έτσι. Βέβαια, ο Τάσος Κάκος έχει, όταν έπαιζε, είχε μια φήμη του δίκαιου, ας πούμε. Πολλοί γίνονται. Εντάξει. Όλοι έχουν κάνει λάθος. Ναι. Όλοι έχουν κάνει λάθος. Όλοι. Και ο Σιδηρόπουλος που είναι καλός προπονητής και αυτός έχει κάνει λάθος. Κάνεις τα πάντα. Σαν προπονητής, δηλαδή περνάς ακόμα και στη σκοτεινή πλευρά που λέει ο λόγος, κάτι πονηρό για να κερδίσεις. Εντάξει. Δηλαδή λες ότι προσπαθώ να επηρεάσω τον διαιτητή. Για μένα προπονητής δεν πρέπει να επηρεάσω στον αγωνιστικά, αγώνα. Ναι, και ο Χιμένες το κάνει. Ναι, και ο Χιμένες, άμα τον δείτε, αυτό κάνει. Πιέζει πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό που έχει πει ο Αλεξανδρής ισχύει, ότι θα έκλεβα ας πούμε, για να κερδίσει, θα έκλεβα σε σημαντικά. Όχι, όχι, για να κλέψω τον άλλο δεν θα το κάνω. Το μόνο που μπορώ να κάνω. Έχει πει ποτέ σε παίκτη, ρε παιδί μου, πέσε και α μην είναι. Αυτό θέλω. Ή κάτσε κάνει καθυστερήσει. Κάτσε κάνει καθυστερήσει. Θα γίνει. Ναι, θα κάνω. Ναι, θα κάνω. Άμα πω ότι δεν έχω. Γιατί ποιο δεν κάνει. Ναι, όλοι. Δηλαδή, μήπω. Κάτσε, γιατί εδώ παλιά το λέγανε και αυτό ότι να ο Σούλη στην προεκτική πετάγανε κάποιε μπάλε έτσι. Θα σα πω εγώ σε ημιτελικό παιχνίδι Champions League. Από του καλύτερου προπονητέ. Ποιο είναι πρώτο στην Ισπανία τώρα. Για Ατλέτικο. Ποιον έχει προπονητή. Σημειώνει. Πέταξε μπάλα μέσα. Ναι. Πέταξε. Και από αυτή το μπάλα που πέταξε εκείνος, άλλαξε ο κανονισμός. Το ξέρετε το κανονισμό. Ο κανονισμός είναι ότι απαγορεύεται να πετάξει μπάλα. Τώρα, άμα πετάξει μπάλα, τι γίνεται. Κάρτα.
Άμα βρει μπάλα την άλλη μπάλα, τι γίνεται? Δεν το ξέρω. Αποβολή. Πέναλτι είναι. Πέναλτι. Δεν το ξέρω. Πέρσι έτσι μου είπανε. Το άδεξο αν ισχύει και φέτος. Πέρσι ήμασταν στο Βόλο, η πρώτη μου παιχνίδι που πήγα και κάποιος πετάει μια μπάλα. Εγώ το είχα διαβάσει. Άμα όταν πετάς την μπάλα βρει την άλλη μπάλα, μου φαίνεται δίνει πέναλτι. Εις βάρος της ομάδος του γηπεδούχου. Αυτός που πετάξει την μπάλα. Δηλαδή, αν την πετάξει από το πάγκο σου, το άδεξο αν άλλαξε. Πέρσι πάντως ήταν αυτό. Ναι. Δηλαδή, και λέγανε δεν πέταξε μπάλα μέσα για να κερδίσει χρόνο. Τότε, δηλαδή, τα πάντα κάνει δηλαδή, στο πάγκο και καθυστέρηση. Και τώρα κάνει μια καθυστέρηση. Ναι. Λοιπόν, για του διαιτητέ μιλήσαμε ναι. που έρχονται και ξένοι. Για του προπονητέ του Έλληνε που έρχονται πολύ ξένοι προπονητέ. Τι μπορούμε να πούμε για του Έλληνε προπονητέ, τι κάνουν καλά, τι δεν κάνουν καλά και ποιο είναι ένα μικρό Έλληνα προπονητή που πιστεύει ότι θα φτάσει ψηλά. Κοίταξε να δει για του προπονητέ. Έτσι. Για τη διαιτησία να πούμε καταρχήν ότι για μένα ότι αν σταματήσουμε εμείς να πιέζουμε τους διαιτητές, οι ομάδες να πω, θα είναι πολύ καλύτεροι. Έτσι. Αλλά να είμαστε και δίκαιοι, έχουν δώσει πολλά δικαιώματα και οι διαιτητές. Έτσι. Έχουν, δηλαδή, βλέπω τους Έλληνες διαιτητές φοβούνται. Είτε παίζεις με μεγάλη ομάδα, όταν λέμε μεγάλη ομάδα, δεν εννοούμε τις μεγάλες μόνο στη Super League. Δηλαδή, όταν σε μια ομάδα Super League 2 και ξέρεις ότι αυτός είναι ισχυρός, τους βλέπω φοβούνται. Δηλαδή, δεν πρέπει να φοβάσεις. Είτε είναι στο πάγκο Σούλης, ας πούμε, που είναι τόσα χρόνια, είτε είναι στο πάγκο Σούλης που ξεκίναγε. Για να μην πω για άλλο και τους παρεξηγηθώ έτσι. Θα πρέπει να είσαι δηλαδή αυτό που βλέπεις να σφυρίζεις. Λάθη θα κάνει, δεν γίνεται να μην κάνεις. Όπως δεν μου αρέσει πολύ με τους επόπτες τώρα. Δηλαδή, ό,τι και να βλέπω το σηκώνω, γιατί σου λέει θα το πει το VAR. Ναι. Τι είναι αυτό, δηλαδή κάθε στιγμή δηλαδή, σηκώνει τη σημαία δηλαδή, και πολλές φορές δεν μπαίνει γκολ και χαλάζει. Γιατί άμα δεν μπει γκολ, όμως τη χαλάς τη φάση. Κανονικά πρέπει να την αφήνει τη φάση. Α, τη φάση λέει, λέει να μπει. Να αφήσει να είναι όμως οριακά, όχι να είναι δύο μέτρα τώρα. Που το βλέπεις και την αφήνεις για να το δει το VAR. Εγώ πιστεύω ότι χαλάει την ομορφιά του ποδοσφαίρου. Δεν θα ήθελες να υπάρχει δηλαδή. Να υπάρχει σε κάποιες φάσεις. Να υπάρχει άμα περάσει μπάλα τη γραμμή, άμα είναι ένα πέναλτι που δεν είναι καθόλου, πέφτει ο άλλος μόνος του και το δίνεις, ή ένα χέρι που είναι και δεν το δίνεις. Τώρα κάθε κόρνερ δηλαδή που τραβιούνται τώρα είναι πέναλτι. Αφού πάντως δεν γίνεται. Το offside νομίζω ότι βοηθάει, απλώς χάνει τη μαγεία του λίγο. Εντάξει, το λίγο το καταλαβαίνω. Το τόσο πολύ να σταματάει το πέναλτι, ήταν ειδικά στην αρχή, κοιτάγαμε δύο ώρες. Δεν γίνεται αυτό. Χαλάει ο ρυθμός. Δεν είναι, για μένα δεν είναι σωστό. Προπονητές, Έλληνες. Εντάξει, προπονητές, οι Έλληνες είναι οι Έλληνες προπονητές, εμείς θέλουμε. Οι Έλληνες, οι προπονητές καταρχήν στις σχολές που πηγαίνουν και στα σεμινάρια που κάνουν και για τα διπλώματα, ό,τι ύλη διαβάζω εγώ, ό,τι ύλη διαβάζει ένας που από εδώ διαβάζει και αυτός ο Ισπανός, ακριβώς η ύλη είναι η ίδια, αφού είναι της FIFA. Η διαφορά ποια είναι, ότι εδώ στην Ελλάδα έχουν πάρει διπλώματα όλοι. Που δεν αξίζουν δηλαδή να. Μα δεν θα γίνουν ποτέ προπονητές. Δεν θα δουλέψουν. Τα πιο πολλά UEFA πρώτα έχουν πολλοί που δεν, δεν θα δουλέψουν ποτέ στη Super League. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο λάθος για μένα. Έτσι, πιστεύω ότι τώρα το προσπαθούν και το φτιάχνουν. Προσπαθούν να το φτιάξουν. Ποιος Έλληνας προπονητής αρέσει? Πολλοί Έλληνες προπονητές μου αρέσουν. Και ιδιαίτερα πιο παλιά μου αρέσαν πάρα πολύ. Γιατί Έλληνας προπονητής ασχολείται με το αντικείμενο πάρα πολύ. Όπως και πολλοί ξένοι προπονητές μου αρέσουν, όπως και πολλοί ξένοι που έχουν έρθει και γελάω. Α, ναι. Βέβαια, δηλαδή τι. Στο εξωτερικό, ποιος είναι ο προπονητής, ξέρεις? Γενικά, που... τώρα στο εξωτερικό, οι πολύ μεγάλες ομάδες έχουν όλοι. Δύσκολα να μην βρεις καλό προπονητή. Ναι, ποιος είναι ο αγαπημένος εσένα που σου αρέσει, κάθεσαι και το βλέπεις? Σίγουρα και... ο Σιμεώνε. Σιμεώνε. Εντάξει, εμένα μου άρεσε περισσότερο παλιά ο Μουρίνι, έτσι. Μουρίνι. Γιατί ήταν ένας προπονητής όταν στο ξεκίνημά του που ήταν πολύ παθιασμένος από τον πάγκο, πανηγύριζε τα γκολ, ήταν πολύ ενεργός. Και οι τίτλοι του τα δείχνουν. Ήταν πολύ πιεστικός. Πολλοί νομίζαν ότι δεν είχε καλές σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Ναι. Έχει πάντα καλές σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές. Αν ο προπονητής δεν έχει καλές σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές, είσαι τελειωμένος. Η διαχείριση χαρακτήρων είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική. Για μένα το Α και το Ω είναι αυτό. Πώς να μπορέσεις να φερθείς στους ποδοσφαιριστές. Και ψυχολόγος δηλαδή. Ψυχολόγος πρέπει να είσαι. Ναι. Σίγουρα. Και προπονητής και παιδαγωγός πρέπει να είσαι. Για μένα, αν είναι πολύ δύσκολο τώρα να πάει ένας προπονητής, να είναι καλός και να τον αποδεχτούν οι παίχτες. Γιατί όλοι οι παίκτες τώρα έχουν πολύ υψηλό επίπεδο. Έτσι. Οι Έλληνες προπονητές για μένα είναι καλοί. Ποιον χρήζεις, ρε παιδί μου, εσύ που τον βλέπεις έναν και λες αυτό μου θυμίζει εμένα να το ξεκινούσα και μπορεί να έχει. Ποιος έτσι τώρα που ξεκινάει και μπορεί να κάνει μια καριέρα καλή, να πετύχει. Κοίταξε, μικρούς τώρα δεν είναι. Γιατί κοίταξε, και ο Άκης πάει πολύ καλά το όνομά του στον Άρη, αλλά έχει ξεκινήσει. Έχει κάνει χρόνια, το αγώνα του. Ναι, δεν είναι μικρός. Καταλαβαίνεις. Αυτός που μου αρέσει τώρα είναι τον Ιωαννίνο. Ο Γιαννίκης. Ναι, παρόλο που στην αρχή. Δηλαδή, κάπου με χάλαγε στη διαχείριση. Πολλά παιχνίδια τα προηγούταν και τα είχανε. Εκεί υπήρχε ένα θέμα. Εκεί όμως είναι και συνεργάτες. Αν δεν είσαι ευέλικτος, αν δεν είσαι καλός συνεργάτης, αν είσαι εγωιστής, το χάνεις. Τώρα το βλέπω όμως τώρα στα παιχνίδια του κυπέλου. Δηλαδή, το πήγε και με την ΑΕΚ, δηλαδή δεν παιχνίδι ήταν αυτό, και με τον Παναθηναϊκό. Το βλέπω ότι το έχει φτιάξει και αυτό. Η ομάδα του παίζει πολύ επιθετικά, όχι επιθετικό ποδόσφαιρο. Πιέζει ψηλά. Έχουν καλά τρεξίματα, τρέχει πολύ και δεν έχει τους παίχτες τα ονόματα, τα 38.
Εκεί όμως θα πρέπει να τον δούμε και εκεί. Αν θα πάει με αυτούς τους παίκτες τους. Ναι, αλλά coach, αυτό δείχνει και ότι και με χαμηλότερο budget μπορείς να κάνεις ομάδα. Δεν είναι μόνο άμα σας πω το budget που είχαμε εμείς στην προοδευτική τότε, γιατί τότε όλοι γελάγανε την προοδευτική, αλλά είχε ένα budget που δεν υπήρχε. Ήταν το πιο χαμηλό. Και μην μου πει κανένα ότι ήταν το γήπεδο, ήταν τύχη, ήταν, γιατί ήταν τρεις χρονιές συνεχόμενες και άλλες δύο με τον Αλέφαντο πέντε. Δεν μπορείς πέντε χρόνια να είσαι τυχερός. Έτσι, να σας πω, να πούμε για το πάντο. Πήγε στον Ολυμπιακό. Πάντο τάτσι. Για το τάτσι, για το κουλοχέρι, για το Μωρά που παίξε στο εξωτερικό, για τον Αδράλα στον ΠΑΟΚ, για το Σπέρτο που πήγε στη Ξάνθη στον Άρη, για το Καλυμάνι. Δηλαδή είχε για το Πουλόπουλο στον Ιωνικό και στην Κύπρο, για το Σιδηρόπουλο μετά στην Κύπρο, για το Ζαΐμι. Για τον Αλτα... Είχε παιχταράδες. Ναι. Είχε καλούς παιχταράδες. Είχε παιχταράδες. Και να σας πω κάτι. Ήταν πολύ καλή ομάδα. Είχε το Γιάννη Αγγελόπουλο, στόπερ. Είχε δηλαδή παιδιά, δηλαδή είχε μπακ τώρα. Δηλαδή, τέρμα, ξεχνάω, το Τζενάμο. Το Κόι, ναι. Το Τζενάμο. Με το 300 είχα πάρει μετά. Δηλαδή είχε παιχταράδες. Το Κώστα το Φραντζέσκο μετά τον Άρη τον πήγαμε. Είχε πολύ καλούς παίχτες. Δηλαδή είναι τι θα διαλέξεις ένας προπονητής, τι υλικό έχει και πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Coach, κεφάλαιο. Στημένα παιχνίδια. Δεν θα σε ρωτήσω προφανώς να ξέρεις και δεν ξέρεις. Αυτό που θέλω να σου ρωτήσω είναι το εξής. Πρώτον, πόσο είναι αλήθεια στην Ελλάδα αυτό που ακούμε ότι πολλά μάτς είναι έτσι κτλ. Και αν έχεις συμμετάσχει ποτέ σε στημένο παιχνίδι, το οποίο εκ των υστέρων έμαθες ότι ήταν στημένο, εσύ προφανώς δεν ήξερες. Και να έξα, θα σου έλεγα δεν ήξερα. Okay. Έτσι δεν είναι. Προφανώς, ναι. Να μην κρυβόμαστε. Ναι. Εγώ δεν έχω συμμετάσχει ποτέ και δεν πιστεύω ότι μου έχει τύχει. Ναι. Αυτό που μπορώ να σου πω ότι αν έχει τύχει κάτι. Μπορεί να είναι από κάποιο ποδοσφαιριστή ή να είναι τσακωμένος με κάποιον, τσαντισμένος με κάτι και αυτό. Πιο παλιά και ειδικά δεν υπήρχαν τόσο πολλοί. Τώρα όμως τι γίνεται, αυτό που είπα στην αρχή, ό,τι γίνεται το βγάζουμε, είναι στημένο. Είναι έτσι. Μπήκε ένα γκολ εκεί, ήρθε ένα-ένα, το κάνανε. Και άμα μπει μετά τον γκολ και γίνει 2-1, εγώ δεν θέλω να τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη κουλτούρα. Να μπω δηλαδή σε αυτό το τρυπάκι, γιατί μετά θα χάσω το προορισμό μου. Δηλαδή, άμα θα μπω δηλαδή, και θα πω «Α, αυτός κάνει, αυτός δεν κάνει, αυτός δείχνει, αυτός μετά δεν δείχνει». Μετά όλα θα νομίζουμε ότι είναι στιγμένο. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνονται. Να μην το παίζω ότι δεν ξέρω, δηλαδή εγώ είμαι από άλλο πλανήτη. Αλλά θα σου πω κάτι. Ό,τι γίνεται στο εξωτερικό, γίνεται και στην Ελλάδα. Δηλαδή, γλιστράει έξω ο παίκτης, γλιστράει και εδώ. Πάει μπάλα έξω στο δοκάρι, πάει και εδώ. Χάνει ένα παίκτη. Δηλαδή, χάνει ένα παίκτη σε ένα κόλπο να μην λέει «Το χάσε ήθελε». Γιατί ποιο δεν έχει χάσει. Ο Μέση δεν έχει χάσει. Ο Ρονάλντο δεν έχει χάσει. Όλοι. Αφού αυτοί που είναι εκεί κοντά, αυτοί θα τα χάσουν. Θα τα χάσω εγώ που είμαι εδώ τώρα. Δεν γίνεται. Ο τερματοφύλακας, δηλαδή, άμα δεν του γλιστρήσει η μπάλα, εγώ δεν θα συγχωρήσω σε κάποιον δηλαδή, να του γλιστρήσει το παιδί. Ναι. Από τα χέρια. Αυτό δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Γιατί άμα κρατάς το παιδί σου και το σου γλιστρήσει, είσαι άξιος τύχης σου. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν μην το πάρεις αγκαλιά. Δηλαδή η μπάλα όμως είναι στρογγυλή, θα σου φύγει, θα σου κάνει. Είναι ο άλλος πιο έξυπνος. Είναι. Ναι. Όλα. Και είναι και ένα, τώρα, και ένα παιχνίδι. Και όσοι ασχολούνται, ναι. Δεν λέω ότι. Αυτή γιατί με ρωτήσατε και στην αρχή, αν έχω κάνει κάτι. Μια στιγμή μπορεί να είχα πάρει και 150 από εσά. Έχει μια δόση ο πρόεδρο εδώ, ο Γιάννης Χαράς, και μου λέει: Πώς έχεις πάρει στην ομάδα, τι θα κάνω με σένα. Εδώ, όπως μπαίναμε και κοιτάγαμε το γήπεδο, εμείς κινδυνεύαμε, εμείς θέλαμε να ανέβουμε ή να σωθούμε. Και πήγαινα στον ένα και έλεγα: Πότε παιχτάρα είσαι εσύ, είσαι για εδώ. Θα σε πάρω εδώ. Ξέρεις, παίξε με την κουτσάρα μου, ναι, θα σε πάρω. Δεν του έλεγα ότι μην παίξει καλά αυτόν. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τον επηρεάσω έτσι. Ναι. Μπορεί στο τέλος, άμα ήταν κάποια φάση, να λέει για αυτού που έλεγε να έρθω εγώ εδώ. Α, δηλαδή, ώστε, α κατάλαβα. Σε τέτοιο στυλ, σαν αντιπάλου. Ναι. Ναι. Πήγαινα και λέω, πω, τι παιχταρά εσύ, ρε παιδί μου, ξέρει. Ή έβαζα κάποιον γενικό αρχηγό και του λέγε, πω, είσαι για εδώ, α πούμε. Και σε μια φάση γιατί είχε κάνει, ρε σουλή, έχουμε πάρει 150 από του εστέ. Πώ θα πάρουμε του χρόνου. Πάμε στου πρόεδρου. Τέτοια κάνουμε δηλαδή. Αλλά τώρα λέει κάποιο, να σα πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο να πάει σε κάποιον. Στη σου γεμί, κάτσε άνοιξε, κάτω. Ναι. Δηλαδή, δεν πιστεύω να πάει, δεν υπάρχει προπονητής. Πρέπει να είναι, δεν είναι προπονητής για μένα. Να, ισχύει. Δεν γίνεται να είναι προπονητής. Γιατί αυτός πέσει ότι λάθη και πάει και το πει. Δεν τι θα κάνεις μετά. Λοιπόν, δηλαδή, έχεις συνεργαστεί με Μητρόπουλο. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι αλήμον. Ναι. Εκεί δεν μπορώ να ξέρω. Μπορώ να ρωτήσω στους ποδοσφαιριστές. Έχεις συνεργαστεί με Μητρόπουλο. Για προέδρους. Ναι. Καρά, Μπέο, Ψωμιάδη, όχι έτσι. Όχι. Ήταν δύο φορές, αλλά δεν έτυχε. Είχαμε συζητήσει. Έχει καμιά ιστορία με τον Ψωμιάδη, γιατί κάνουμε έτσι ένα βίντεο αφιέρωμα με ιστορίες που μας λένε οι άνθρωποι που τους γνωρίζουν. Κοίταξε, Ψωμιάδης, να σας πω. Ήταν πολύ έξυπνος. Με έπαιρνε πολλές φορές τηλέφωνο, ειδικά όταν ήταν και στην ΑΕΚ που ήταν για κάποιους παίκτες της προεθνικής. Τους έχασε τελικά, γιατί ο Κουλοχέρης και ο Πάντος πήγανε στον Ολυμπιακό. Έτσι, γιατί μετά με έπαιρνε και φώναζε «Α, είσαι από το Πειραιά, είσαι Ολυμπιακός» και αυτά και πήγανε στον Ολυμπιακό. Ήταν πολύ έξυπνος, διάτασε στην Καβάλα, δηλαδή επειδή ήξερε ποιος δηλαδή, πίστευε σε μένα, ναι. Σαν προπονητή, και με έπαιρνε και με ρώταγε για ποδοσφαιριστές. Δηλαδή μου λέγε πώς βλέπεις αυτό το ποδοσφαιριστή της Β' Εθνική. Επίσης, εγώ δούλευα πολύ στην Β' Εθνική, με ρώταγε, όπως και άλλοι προέδροι. Αυτό ήταν, δηλαδή μου άρεσε πολύ. Ναι.
Δηλαδή δεν ήταν εγωιστής. Έπαιρνε τηλέφωνο. Να μάθει, ρωτούσε. Ναι. Ναι. Μπορεί να έχει προπονητή την και λέγε: Έλα. Ναι. Ποιος είναι αυτός, έπαιρνε τη φωνή του. Είναι καλός. Εγώ θα του έλεγα: Την αλήθεια. Δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πρόεδρος σου κάνει. Και άλλοι πρόεδροι το έχουν κάνει. Επειδή που είναι τώρα και στην Αλφαθνική. Με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου λένε για έναν ποδοσφαιριστή να είναι καλός. Ναι. Και κάποια στιγμή ένας πρόεδρος που με πήρε. Ναι. Εγώ θα πω και το όνομά του. Είναι ο Χρήστο Βασίλη, από τα Γιάννα. Δεν σε παίρνω για να έρθει, μου λέει στα Γιάννα. Ήταν και βλάκα. Γιατί θέλω να μου πει για αυτόν τον παίχτη. Λέω εντάξει, πρόεδρε, τι θέλει. Εγώ θα σου πω αυτό είναι, αυτό είναι. Γκολ δεν θα σου βάλει πολλά. Είναι ο Νικολιά. Είναι ένα παίκτη που θα σου παίξει δυνατό. Και πάμε το παιδί πήγε εκεί και ήταν πάρα πολύ καλό. Και βλέπω ότι έχει πάει και στη Λάρισα. Τον είχα εγώ στο Βόλο. Του λέω αυτό είναι, είναι σε τέτοιο στυλ. Δηλαδή, πολλοί πρόεδροι το κάνουν αυτό. Αυτό δείχνουν όμω ότι πρόεδροι αυτοί για μένα μου κάνουν πολύ σαν πρόεδρο. Ναι, είναι δηλαδή. Ξέρεις τι, μπορεί να έχεις ένα προπονητή, ήταν το μου φαίνεται ο Γιάννης ο Πετράκης τότε προπονητής εκεί. Μπορεί να μην τον ήξερε, να μην παρακολουθούσε β' δεν ξέρω, ή να του είχαν πει κάποιο άλλο. Μου λέει γκολ κάνει. Το οποίο σου πει ότι θα κάνει γκολ ο Νικολιάς, είναι αυτό που λέω σε εγώ και μια συνέντευξη πρόσφατα. Που λέω, κοιτάξτε, ο Νικολιάς δεν θα σου κάνει γκολ, θα σου κάνει 2-3 γκολ. Είναι για άλλη δύο. Θα σου κερδίσει φάουλ, θα σου μαρκάρει, θα σου κερδίσει πέναλτι. Είναι διαιτητικός, εμένα μου κάνει απέκτης. Με το Μάκη, γιατί δεν συνεργάστηκε τελικά. Δεν έτυχε. Δεν έτυχε. Όπως και με τον κύριο Κούγια, δύο φορές είχα πάει στο. Ναι. Με είχε φωνάξει το κότερό του. Ναι. Δεν έτυχε. Και μετά ήρθε στη Λάρισα που εγώ την Λάρισα την είχα πάει καλά στα play-off και δεν με κράτησε. Ναι. Ενώ δύο φορές. Τι άνθρωπος είναι ο Αλέξης Κούγιας, γενικά έτσι. Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του και στον δρόμο όταν συναντιόμα. Και όταν με είχε φωνάξει. Εντάξει, ήταν στα Γιάννα. Την πρώτη γωνία ήταν στην Παναχαϊκή που δεν πήγα και η δεύτερη ήταν στα Γιάννα. Ήταν, τη μία ήταν οικονομικό το θέμα, την άλλη δεν μπορούσα να φύγω εγώ από την ομάδα που ήμουν. Ποιο είναι, αν μπορεί να το πει βέβαια. Ένας παίκτης, ο χειρότερος, ας πούμε έτσι, αυτός που δεν μπορείς να ταιριάξεις καθόλου. Ένα παίκτη που θυμάσαι που δεν μπορούσε να ταιριάξει. Δεν σημαίνει ότι ήταν καλός. Δεν μπορούσε να ταιριάξει με τίποτα. Ας ήταν και ξένος, ήταν και Έλληνας, ό,τι θες. Αυτός που τον οποίο ο Σούλης Παπαδόπουλος δεν μπορούσε να βγάλει άκρη, ρε παιδί μου. Ήταν τρελός, ξέρω εγώ. Κοίταξε, αν ήταν καλός παίκτης και τελώς να τον έβαζα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, αν ήταν καλός ποδοσφαιριστής, το μόνο που. Δηλαδή, δεν υπήρχε. Ό,τι και να μου είχε κάνει. Ναι. Θα το χρησιμοποιήσω. Mm-hmm. Δηλαδή, τι να σας πω, γιατί αν είχε κάνει τίποτα κακό έξω, θα είχε πάει και φυλακή. Οπότε, δηλαδή, μιλάμε σε εισαγωγικά ότι και κακό να μου έχει κάνει, να με έβριζε, ναι, να κάμαθω. Θα έπαιζε, ό,τι και να κάνει. Δεν θα τον εβάλω μόνο να μου κάνει κακό στην ομάδα μου. Να. Έτσι και το κλείνω εδώ πέρα, καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι. Γιατί δεν είμαι χαζός, γιατί μου έρθατε και πριν κάποια πράγματα. Άμα δω κάποιον και. Όπως είπατε, γλιστρήσει, έτσι. Εντάξει, σε όλους συμβαίνει και να σου φύγει ακόμα και το μεταγλιστή μια φορά. Δύο και μου γλιστρήσει τρει, τέσσερι. Πήγαινε γλίστρα αλλού, καταλάβεις. Θα σε πνίξω. Δηλαδή, δεν θα, αυτό δεν θα το. Δύσκολα με τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, εγώ σε όποιες ομάδες έχω δουλέψει και στον Άρη που έκατσα με τον κύριο Σκόρδα που ανέλαβε, πήγαν οι ποδοσφαιριστές και μετά που ξανά με πήρε ο Άρης, σε όλες τις ομάδες με έχουν πάει οι ποδοσφαιριστές. Γιατί οι ποδοσφαιριστές δεν μπορεί να τους κοροϊδέψεις. Ναι. Παρόλο που λένε ότι είμαι πολύ σκληρός, ότι είμαι φωνακλάς, ότι είμαι έτσι. Παλιά λέγανε κι άλλα. Ότι βρίζω και κάνω. Εγώ δεν έχω βρίσει ποτέ στη ζωή μου Παναγία Χριστό, τέτοια δεν δηλαδή, τα έχω μάθει από την οικογένειά μου, δεν έχω βρίσει ποτέ. Ενώ παλιά λέγανε στο ξεκίνημά μου ότι βρίζω, ότι κάνω, ότι κάνω. Εντάξει, θυμάμαι και ένα περιστατικό τώρα coach με τον Λαμπρόπουλο εκεί στο Άρης Πανιόνιος. Με το λαιμό. Τον έπιασες. Ναι. Τον άρπαξα από εδώ. Να σου πω, επειδή μιλάω, μετά παίξαμε αντίπαλοι και έρθε και μου λέει, παρόλο που βγαίνανε και γράφανε διάφορα, ήρθε το παιδί και μου λέει μόνος του μετά, στο ΑΕΚ Χανιά, κανένας δεν θα φύγει από την Άρη να πάει στα Χανιά. Εγώ φύγα από τον Άρη και πήγα στα Χανιά να δουλέψω. Χωρίς να τα αποτιμώ τα Χανιά, έτσι. Β' Εθνική. Όλοι θα λένε, θα βάζα 5 μάνατζερ, 2 από τον Άρη φεύγω. Και πετυχημένος να πάω να δουλέψω όπου θέλω. Έτσι, αλλά εγώ πηγαίνω να δουλέψω εκεί που με θέλουν. Ήρθαν τα Χανιά, ήρθε ο πρόεδρος και μου έδωσε αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα δεν τα παίρνανε κανένας αυτή την εποχή. Πολύ λίγοι προπονητές. Και εγώ το εκτίμησα. Και ήρθε μετά με την ΑΕΚ, ήταν η ΑΕΚ Β' Εθνική και έρχεται και με πιάνει και μου λέει το παιδί προς τιμή του, coach έχεις δίκιο, 100-0 έχεις εσύ δίκιο. Γιατί εγώ ήρθα στο πάγκο, εγώ έβριζα και εγώ βάζω το χέρι μου έτσι, έτσι ακριβώς. Ναι. Πάει το χέρι του, είναι πιο ψηλό παιδί από μένα. Ναι, ναι, ναι. Πάει το χέρι στο λαιμό. Ναι, και φαίνεται σαν να το, και πιάνεις, σαν να το πιάνω. Ναι, ναι. Εγώ τα χαρακτηριστικά μου είναι αγριεμένα γιατί είναι ένα 0 το παιχνίδι, ναι. Και μας πιέζανε. Και είναι κάποια άλλα κανάλια, άλλες, κάποιοι φωτογράφοι άλλη ομάδα στη Θεσσαλονίκη, γνωστά τα ξέρετε, και λέγανε: Κοιτάτε ποιος είναι ο προπονητής του Άρη. Mm. Εντάξει, και βγαίνανε τότε ο Σούλης Γιαννιάνη και ο Σούλης ήταν αυτός που έσωσε τον Άρη. Mm. Και αυτοί βγάζανε τη φωτογραφία αυτή και την είδανε και σπίτι μου και μου λένε και τα παιδιά μου: Τι κάνει. Mm. Ναι, αλλά το παιδί μετά ήρθε προς τιμή του, mm. όχι αμέσως, γιατί και αυτοί το πουλάγανε, είναι αυτό που λέω. Mm. Ότι πολλοί έρχονταν και χάνανε εδώ και βγαίνανε έξω και λέγανε ότι τους δίναμε. Mm. Και αυτοί μετά στο Πανιόνιο θέλανε να το περάσουν ότι. Επειδή αυτοί είχαν καλύτερο υλικό από τον Άρη, μπορεί σαν Άρης να ήμασταν καλύτερη ομάδα, αλλά ήταν το υλικό του Πανιόνιου τότε Ευρώπη ήδη πήγαινε. Ναι, και εμείς πηγαίναμε να σωθούμε. Και πήγαν και μεταγραφή πολλοί παίκτες. Και πήγαν και είπαν ότι τους δίναμε, τους κάναμε από κάτω, τους δείγναμε ο Σούλης από εδώ, από εκεί.
έτσι, τους βόλεψε αυτή η κατάσταση και το προπονητή του Πανιωνίου τότε, ότι χάσαμε για αυτούς τους λόγους. Που δεν έγινε τίποτα. Και σα λέω ότι προστατικό ήταν, έβαλα το χέρι μου έτσι, γιατί έρχονταν και έβριζε και το τι κάνεις. Και με το τι κάνεις, πάει εδώ. Και προς τιμή το παιδί ήρθε εκεί και μου λέει: Κότσο, έχεις χιλιάς δίκιο. Και μπράβο του για μένα, γιατί είναι παλικάρι και το παραδέχτηκε. Λοιπόν, μια ιστορία με τον Αχιλέα Μπέο που έχετε συνεργαστεί. Πώς είναι έτσι. Εγώ δεν είχα πρόβλημα. Κοίταξε, να πεις ότι δεν ξέρει από ποδόσφαιρο, θα πεις ψέματα. Ξέρει. Λένε πολλοί ότι μιλάει, ανακατεύεται, κάνει. Εγώ είμαι ένας προπονητής που δεν μου αρέσει να μου, να μου πεις κάποια. Ναι, αλλά είμαι και ένας προπονητής όμως, γιατί σας είπα ότι έχω πάρει παραδείγματα από τους προπονητές. Από τον κύριο Σάντος, τον κύριο Μπάγεβιτς, από αυτούς τους προπονητές όλους τους μεγάλους. Τον κύριο Βαλβέρδε που παίξε αντίπαλος. Και με κερδίσανε και τους κέρδισα και σε πολύ καλή ηλικία. Αλλά αυτοί με κερδίσανε μετά. Όταν κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό, εμείς με την προεθνική δεν ήμασταν μέσα στη λεωφόρο. Εκεί κατάλαβα τι εστί προπονητής. Ο Σάντος ήταν. Ναι. Εκεί κατάλαβα δηλαδή ότι για να γίνεις προπονητής, εκεί είπα μέσα μου ότι. Γιατί, ότι για... δίκιο έχει ο Αλέφαντος που λέει πού να γίνεται προπονητής. Γιατί τελειώνει το παιχνίδι. Ναι. Κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα μπάτζετ τότε. Εμείς είχαμε ένα μπάτζετ, τι να σας πω τώρα. Έφυγε ο Σάντος. Έφυγε. Μετά το μάτς. Όλοι να πέσουν να τον εφάνε, αυτό σε ψάχνει να με βρει γιατί δεν με γνώριζε κιόλα. Ήμουν μικρός εγώ. Για να σε χαιρετήσει. Ναι, πηγαίναν άλλοι μπροστά του, όλοι το χαιρετάγανε γιατί είναι ο Σάντος. Όλοι ξέρανε ποιος είναι ο Σάντος. Συμπόρτο δούλευε, ήταν στην ΑΕΚ πριν, έψαχνα να με βρει. Εν μεταξύ την Τρίτη είναι και βραβεύσεις του ΨΑΠ. Ποιος είναι καλύτερος προπονητής, είχε βραβευτεί ο κ. Σάντος τότε στους καλύτερους προπονητές της Σούπερ Λίγκας. Ήταν στην ΑΕΚ και εγώ που είχα ανεβάσει την προεθνική από την Αλφανική στη Β' Εθνική. Και έρχεται και μου κάτι μου λέει και δεν το κατάλαβα και μου λέει θα τα πούμε την Τρίτη. Αυτός ήξερε και τι, ποιον είχε να αντιμετωπίσει. Εγώ δεν κατάλαβα. Πάμε στην συνέντευξη τύπου. Έχουν πέσει όλοι πάνω, εμείς είχαμε κερδίσει. Και είμαι εγώ, ο Γιάννης Αγγελόπουλος, στην συνέντευξη τύπου, ο κύριος Σάντος και ο Γιάννης Ογκούμας. Και ξέρετε, ήταν ο κύριος Αγγελόπουλος, όλοι οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού και τα χώναν στον Παναθηναϊκό. Εμάς ούτε ένα λεπτό δεν μιλήσαμε. Όλοι που είχαμε κερδίσει. Εμείς καθόμασταν έτσι και ακούγαμε. Πάπα, πού πάπα, παίξω εδώ. Παναγυρίζουν. Μίλα και φτάνει η σειρά του Γκούμα. Και ο Γιούγκου μας προσπαθούσε και αυτός ο άνθρωπος να δικαιολογηθεί. Γιατί ο αρχηγός του Παναγού, ναι, να το έτσι, να, να δικαιολογηθεί. Έκανε ο Σάντος αυτά που κάνει, όπως κάνει και τώρα έτσι. Έκανε κάτι τέτοιο, έκανε κάτι. Με κοίταγε έτσι, λέω, πω, θα μας φάει. Έκανε κάτι έτσι. Εγώ ήμουν ένα βυσινί που καμισάκι έτσι, εγώ παιδάκι. Μου κάνει έτσι. Κάνει, του κάνει Τζόνι. Του κάνει. Κάνει ο Γιούγκου μας έτσι. Στοπ. Του λέει. Είχε μιλήσει ο Γιάννης και τον είχαν πει Γιάννη Αγγελόπουλος. Αυτός πώς λέγεται, Τζόνι, Γιάννης Αγγελόπουλος. Τζόνι, γιατί δεν λες Γιάννη Αγγελόπουλος σήμερα, στόπερ εσύ, στόπερ αυτός. Αυτός σήμερα, σήμερα, ναι. Καλύτερος. Ναι. Προπονητής εγώ, προπονητής Σούλης. Ναι. Σήμερα του λέει, μου κάνει, σήμερα. Σήμερα μου λέει. Ναι. Σήμερα Σούλης και Τζόνι καλύτεροι από Τζόνι και Σάντος. Ναι. Γιατί δεν λες ότι ήταν καλύτεροι. Γκολ βάλανε στο 3, στο 3 το λεφτό είχαμε προηγηθεί. Είχαμε άλλα 93 λεφτά, είχαν δοκάρι. Κάναμε μια ευκαιρία. Οι άνθρωποι ήταν καλύτεροι σήμερα. Γιατί δεν λες ότι είναι καλύτεροι και λες ότι φταίει η προπόνηση που κάναμε το πρωί ή το είχε βρέξει ή έπαιζε, έπαιζε αμυντικά η προοδευτική, διότι δεν είναι καλή, παίζει αντιποδόσφαιρο έτσι. Είχαμε 90 λεφτά να τους βάλουμε γκολ. Τι αντιποδόσφαιρο, είχαν και δοκάρι, λέει οι άνθρωποι. Εκεί έβαλα βλάκα. Δηλαδή το τάκ, το τάκ, λέω... δηλαδή, ναι. Η συμπεριφορά. Ναι, ναι, ναι. Εκεί λέω πως και εδώ πάλι με τον Μπάγεβιτς, με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχασε την Ευρώπη, ήταν η πρώτη μου χρονιά εμένα. Η προεθνική πεσμένη που κάτσα τα πρώτα παιχνίδια για να τελειώσει και κερδίσαμε 1-0 με γκολ του Βιλανάκη. Και ο Μπάγεβιτς είναι δεξί που περίμενε όρθιος και περίμενε να κάτσω. Τι κρέα. Με αυτόν τον Μπάγεβιτς το λέγανε όλοι, ξέρει ότι είναι αυστηρό, ναι, είναι έτσι. Ναι. Και είχε βάλει το χέρι του έτσι και με έλεγε εμένα, όπως είπε και ο Σούλης, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή με έβαζε στο κλίμα ναι, του, ναι, ναι, καταλάβες. Ναι, ναι. Και μετά στην Κύπρο με τις δύο ομάδες που παίξα φιλικά ήταν ένα με τον Ολυμπιακό που ήταν ο Μπάγεβιτς που είχε πάει και ένα με την Σάντος που ξαναπήγε στην ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή του πήρα τηλέφωνο και Βαλβέρδε. Ήταν, με τον Βαλβέρδε παίξαμε κύπελλο με τον Πιερικό. Παίξαμε κύπελλο με τον Πιερικό και είχε Ευρώπη παιχνίδι ο Πιερικός, ο Ολυμπιακός, ευρωπαϊκό παιχνίδι και το γήπεδο έβρεχε. Ναι. Εκεί ξέρεις έχει και πολλούς Παοξίδες και πολλούς Αριανούς και Ολυμπιακούς στην Κατερίνη, αλλά έτυχε και ο πρόεδρος του Πιερικού, ο κύριος Παπαδόπουλος τότε, ήταν Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός είχε αυτά τα ψάχνει όλα. Ναι. Εγώ είμαι από το Πειραιά, όλοι νομίζαν ότι, ξέρεις, ότι το παιχνίδι θα γίνει εκεί. Ήμασταν όμως καλή ομάδα. Εμείς πολύ στη Β' Εθνική. Αλλά ο Ολυμπιακός τότε ήταν ομαδάρα, έτσι. Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός ήθελε για να προσφυλάξει πώς κάνει αυτά τα παιχνίδια στο κυπέλλου. Κάτσε, αλλά ο Βαλβέρδε όμως είναι ένας προπονητής που είναι επαγγελματίας και είδατε ότι φτάσει στην Μπαρσελόνα. Κοιτάει τα πάντα. Και το έβρεχε. Εμείς έπρεπε να κάνουμε προπόνηση. Τα βοηθητικά έξω ήταν μεγάλη λάσπη. Εγώ όμως έπρεπε να κάνω προπόνηση. Λέω, άμα παίξουμε τον Ολυμπιακό, εγώ τον έξω. Θα παίξει 7 γκολ. Ολυμπιακό ήταν ομαδάρα. Έπρεπε να κάνω προπόνηση. Και του βάζω σε μια γωνία και κάνω προπόνηση και βγήκαν και λέγανε ότι
χάλασε το γήπεδο ο Σούλης για να μας κερδίσει, να μας κάνει. Πού να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Πράγματι το παιχνίδι ήταν δύσκολο, δηλαδή χάσαμε 3, αλλά το κοντράραμε. Αλλά την άλλη μέρα το γήπεδο, εγώ πήγα στο ξενοδοχείο και βρήκα τον κύριο Βαλβέρδη. Λέω, Μίστερ, του λέω, μην ακούσει τίποτα, το γήπεδο θα είναι χαλή. Γιατί είχαμε πολύ καλού τέτοιου. Το γήπεδο θα είναι χαλή. Και όταν ήρθε στο γήπεδο, το βλέπει χαλή. Ενώ... Και μου λέει πώς τα κατάφερε και τέτοια. Και εγώ λέω: οι εργάτες. Ναι. Μην ακούσει λέω, κανένα τίποτα. Εμείς θα παίξουμε. Γιατί... Κανονικά. Ναι. Παιδιά, και μάλιστα τον κόλτο βάλει ο Ελευθεριάδης που παίζει στα γέννα του. Ήταν παιδάκι 17 που τον είχα βάλει Φωστά. και ισοφάρισε 1-1. Και από εκεί του παίξαμε καλά, του άρεσε και μετά πήγαινα εγώ και έβλεπα και προπονήσεις στο Καρεσκάκι. Όπως και του κύριου Σάντρου στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Όταν ήταν στο ΠΑΟΚ. Έτσι, μου άρεσε πολύ δηλαδή, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι όπως λειτουργούσε ο Βαλβέρδη. Και για να είμαστε και δίκαιοι, επειδή και τώρα κάθομαι, έχω κοιτάξει προπονήσεις κάνα δυο και του προπονήτη του Ολυμπιακού. Έτσι, το παρακολουθάω πάρα πολύ. Και στα παιχνίδια και σε αυτά. Μου αρέσει πολύ. Παίξαμε και ένα φιλικό με τον Αίτο Πατών που ήμασταν πέρσι. Και μου άρεσε πάρα πολύ που πριν το φιλικό με φώναξε, μας φώναξε στο γραφείο του και εμένα. Είχα συνεργάτη τον Γιώργο τον Κοκολάκη, βέβαια ήταν για τον Ολυμπιακό αυτό. Μας έβαλε μέσα στο γραφείο του, μιλήσαμε. Δηλαδή, ούτε ένα νομπάρι, ούτε. Δηλαδή, αυτοί οι προπονητές δηλαδή, πράγματι να έρχονται στην Ελλάδα γιατί τα αξίζουν. Αλλά υπάρχουν πολλοί προπονητές ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα και δεν είναι για να δουλεύουν. Και είναι αφιψηλού. Υπάρχει ένα τέτοιο δηλαδή, που ήρθε ξένος. Πάρα πολύ, δεν θέλω να πω τα ονόματά του. Τα ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Παιδιά, εντάξει, μην κρυβόμαστε. Έχουν έρθει πάρα πολλοί προπονητές. Εγώ δεν λέω ότι. Εγώ δεν λέω ότι. Δεν λέω ότι ο προπονητής που ήρθε στον Παναθηναϊκό, ο μικρός, από τη Ρεάλ, ότι δεν είναι καλός, ότι δεν μπορεί να γίνει καλός. Έτσι. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει καλός. Ναι. Δεν μπορεί όμως τον Παναθηναϊκό να πάρει έναν προπονητή από την K20. Ναι. Για να τον βάλει. Πάρε έναν δικό σου από την K20. Γιατί να φέρει ξένο. Γιατί να φέρει ξένο. Άρα προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να τον κάνει προπονητή. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, άμα δηλαδή τον κάνει εκείνο προπονητή. Ναι. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Δηλαδή, άμα θα πάει καλά, θα τον κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ότι έχει δουλέψει αλλού και ήρθε εδώ. Είναι ένα πείραμα, ναι. Έτσι, δεν λέω ότι δεν θα μπορεί να γίνει καλό άνθρωπο, να γίνει πολύ καλό προπονητή. Έτσι είναι, αλλά βλέπω και άκουσα και μια σύνδεξή του γιατί τα παρακολουθά όλα ότι δεν με αφήσανε να δουλέψω. Ναι. Και τον, από ό,τι βλέπω και ο κύριος Πόλων έχει προβλήματα. Ναι. Παρόλο που τα αποτελέσματα του είναι καλά. Ναι. Τώρα με το κύπελο μπορεί να πει δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Έτσι, βλέπω ότι αφήνει όμως παίκτες έξω. Εκείνο δεν τον είχα δει να αφήσει, να κοντραριστεί, ναι, να τσακωθεί. Προσπαθούσε να τα κάνει όλα. Μπορεί η φιλοσοφία του να ήταν καλύτερη. Σίγουρα θα ήταν καλύτερη σαν ιδέες από τον κύριο Πόλων. Πιο φρέσκο σίγουρα. Αλλά όταν είσαι σε τέτοιες ομάδες δεν μπορεί να πα τώρα δηλαδή. Ένα προπονητή από την K20. Εκεί δηλαδή εκεί με τρελαίνει αυτό. Ή κάποιοι προπονητές που έχουν πάει σε κάποιες ομάδες τώρα, δηλαδή που είναι από κάποιες. Λέει, έχει δουλέψει, λέει στην K20, τι τάδε, τι τάδε, τι τάδε. Να σου πω κάτι άλλο, μετά τι κάνεις. Δηλαδή. Είναι αυτό που λέω, ότι κάποιοι προπονητές έχουν να μας διδάξουν και εμάς. Και εγώ έχω διδαχτεί πάρα πολλά από αυτούς τους προπονητές που σας είπα. Και το πιο πολύ που διδάχτηκα, γιατί εγώ πάντα στην συνέντευξή μου ήμουν πολύ ορμητικός, τα σταμάτησα μετά από αυτούς. Μετά από αυτούς κατάλαβα. Ότι ξέρεις κάτι, δεν πρέπει να αλλάξεις, δεν πρέπει να είσαι έτσι. Εκτός άμα κάποιος σε προσβάλλει, το καταλαβαίνω, να το απαντήσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι προπονητές μου δείξανε πολλά πράγματα και μέσα στο γήπεδο, αλλά πιο πολύ. Λοιπόν, και μια ερώτηση που καίει τώρα. Είμαστε εδώ που όλα είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή Νίκαια, Κορυδαλλός δίπλα. Ναι. Γιατί η προοδευτική και όχι ο Ιωνικός. Γιατί εγώ ή. Γιατί εσύ προοδευτική. Έγινες αρχικά και μετά να πούμε και για την κόντρα. Εντάξει, εγώ πέρασα με τον πατέρα μου, με βάλει σε αυτό το γήπεδο. Τυχαίο, δηλαδή μπορεί να σου βάλει να είσαι πρόσωπο. Αν πήγα στον Ιωνικό, σίγουρα θα ήμουν Ιωνικό. Δηλαδή τώρα μένα εγώ με τον. Εντάξει, έχω τα κορίτσια μου. Τον εγγονό μου, τον φέρνω εδώ. Ναι. Δηλαδή. Εντάξει, θα μπορούσα να το παίξω πολύ πολύ επαγγελματία. Γιατί για να μην δουλέψω στον Ιωνικό, λέμε τώρα. Ή σε κάποιε ομάδε εδώ τη περιοχή που είναι αλφαθνική, που θα είναι πιο ψηλά. Νομίζω ότι θα είναι άδικο. Δεν θα υπάρχει σεβασμό ούτε προ τη μεριά του Ιωνικού, ούτε προ τη μεριά τη προεθνική. Άρα στον Ιωνικό δεν πα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να πάω. Για να μην το παίζω, γιατί πολλοί από την προοδευτική έχουν πάει στον Ιωνικό που το παίζουν πολλοί προοδευτικάρες και πολλοί από τον Ιωνικό έχουν έρθει στην προοδευτική που το παίζουν πολλοί Ιωνικάρες. Εμένα αυτοί που διοικούν τον Ιωνικό τώρα, η οικογένεια της Ιωνικότητας είναι πολύ φίλοι μου. Άλλο η φιλία, άλλο η δουλειά. Νομίζω ότι δεν θα είναι πολύ καλό, δεν θα υπάρχει σεβασμός πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου. Σαν Σούλης δεν θα σεβαστώ τον εαυτό μου και μετά δεν θα σεβαστώ τους φιλάθλους της προοδευτικής και μετά παρόλο που έχω πολύ κόντρα. Δεν θα σεβαστώ τους φιλάθλους του Ιωνικού. Παρόλο που ξέρω ότι με βρίζουν. Έτσι, ξέρω και παρόλο που δεν έχουν νικήσει ποτέ εδώ, όπως μας είπες, έτσι, ο Ιωνικός. Σε πρωτάθλημα δεν έχουν κερδίσει και μου φαίνεται και στο κύπελο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι και μπορεί να, όπως μιλάω τώρα εγώ, γι' αυτό να πούνε και οι Ιωνικοί, γιατί σου είπε κανένας ότι σε θέλουμε. Εσύ. Όχι. Είναι σαν αυτό που είπε ο Κουτσαβάκης. Όχι. Σας καλέσαμε. Αυτό που θα πω όμως ότι επειδή το ξέρουν και εκείνοι, δύο φορές με έχουν φωνάξει. Ναι. Έτσι, όχι η διοίκηση του κ. Κανελάκη.
και τους ευχαριστώ γιατί ήταν η τιμή και του συγχωρεμένου του Κανελάκη και του Γιου του Κανελάκη να με πάνε στον Ικό και τις δυο φορές δεν πήγαμε. Γι' αυτό, το λόγο. Δηλαδή τα βάζαμε κάτω και λέγαμε δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να το περάσουμε ούτε σε. Το βλέπανε και εκείνοι από τη μεριά τη δικιά μου γιατί με εκτιμούσαν πάλι. Το λέμε και έτσι. Λέω γιατί μπορεί να πούνε ότι αυτοί δεν θέλουν. Δεν είναι ότι όμως ότι έχω κάτι εγώ μαζί τους. Νομίζω ότι σαν σεβασμό. Είναι η φάση αυτή. Ναι, είναι σαν σεβασμό. Ναι. Δηλαδή και στο φινάλε πάνε τόσε ομάδε. Στο εκεί πρέπει να πάω. Δηλαδή γιατί να πάω τώρα εκεί. Με βρίζουν εκεί. Θα με βρίζουν και οι δικοί μου πελάτε. Αγωνιστικά. Εντάξει, και αγωνιστικά και στο μαγαζί. Και στο μαγαζί. Πριν πάμε σε ερωτήσεις του κοινού, στοίχημα παίζεις? Όχι. Καθόλου, ε. Κοίταξε, εντάξει, επειδή, για το χαβαλέ. Όχι, για το χαβαλέ παίζω μόνο προπό όταν είναι ανοιχτά αυτά, γιατί έπαιζε ο πατέρα μου. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Σωστό, σωστό. Όλοι έτσι έχουν κολλήσει κάπως. Τώρα το στοίχημα, προπό. Δηλαδή, δεν είναι και σωστό να παίξω. Αλλά πολλοί παίζουν, ακούω που λένε ότι θα παίξουν εξαίσθηση για να περάσει η ώρα για αυτά και τέτοια. Λοιπόν, παίζουν οι φίλοι και κοιτάμε και γελάμε. Στοίχημα.gr η εταιρεία δίνει εδώ προγνωστικά για το ποιος θα ανέβει φέτος από τη Β στην Α. Επειδή είσαι περισσότερο γνώστης, βέβαια όλου του ποδοσφαίρου είσαι, αλλά εντάξει, στη Β έχεις δουλέψει περισσότερες χρονιές, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν, Ξάνθη 3 απόδοση, Λεβαδιακός 3 απόδοση, Ιωνικός 4,5 και Εργοτέλης 6,5 και μετά Παναχαϊκή 12. Κοίταξε τώρα. Πει Λεβαδιακό, έτσι. Ο Αριστοτέλης έχει πει από την αρχή Λεβαδιακό. Βέβαια, τώρα έχει φτάσει να παίζετε 3. Εμείς το δώσαμε στο 7. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Μέχρι πριν λίγο αυτήν την αγωνιστική είχα φαβορεί τον Ιωνικό. Αν κέρδιζε τον Εργοτέλη. Τα μπέρδεψε λίγο ο Εργοτέλης η πρώην ομάδα μου, γιατί έχω δουλέψει και εκεί και την έχω ανεβάσει και αίτητη, για να ξέρεις. Πήραμε το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα γίνει μάχη. Μάχη. Γιατί έχει και play-off. Ναι. Εγώ θα πω και πιστεύω ότι δεν θα πέσω έξω με τίποτα. Ναι. Ότι ένας από τους τρεις, Λεβαδιακός, Ιωνικός και Εργοτέλης. Α, και Εργοτέλης, ναι. Η Ξάνθη δεν μ' αρέσει αγωνιστικά. Καθόλου, δηλαδή ούτε στις δύο πρώτες θέσεις καθόλου. Δεν μ' αρέσει αγωνιστικά. Θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ, δεν θέλω να λέω. Δηλαδή την είδα και με τη λίγα, τώρα που είδα λίγα πράγματα όσο μπορούσα με τον Απόλλων Λάρισσας. Δεν πιστεύω, ξέρεις και γιατί δεν πιστεύω. Γιατί έχει πάρα πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές. Ναι, δεν έχουν προλάβει. Δεν έχουν προλάβει και αν δεν ξέρεις αυτή την κατηγορία, και είναι κρίμα για την Ξάνθη γιατί έχει βάλει πολλά λεφτά φέτος, να το ξέρετε, πάρα πολλά χρήματα, δεν έχει κάνει καλές επιλογές. Mm-hmm. Δηλαδή το λέω με το χέρι στην καρδιά. Mm-hmm. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει και να πούμε. Δηλαδή πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη για μένα. Εγώ πιστεύω ότι η Ξάνθη μπορεί να μείνει και εκτός εξάδος. Άμα κάναμε μια πρόβλεψη, ποιος θα τερματίσει πρώτος, Λεβαδιακός, Ιωνικός ή Εργοτέλης? Εγώ βάζω και τους τρεις στην ίδια μοίρα. Δεν ξέρω ο Εργοτέλης αν αντέξει την πίεση, γιατί έχει πολλά νεαρά παιδιά. Και δεν ξέρω αν προς το τέλος εκεί με την πίεση τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, έχει δρόμο ακόμα. Έχει δρόμο. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η τριάδα ότι. Και μην ξεχνάει κανένα το Διαγόρα, γιατί κερδίζει μισό μηδέν, μισό μηδέν. 35 δίνω Διαγόρα. Κερδίζει. Το βλέπω δύσκολα. Έτσι, αλλά το βλέπω 1-0, 1-0. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ εκεί, βλέπω όμως γιατί και εκεί έχει κάποιον τεχνικό διευθυντή που έχει παίξει την προθεσμία, ο Μάκης Σιδηρόπουλος. Το πάει 6-0, 1-0, 1-0, 1-0. Μη σας ξεγελάσει. Μια μαγικό, ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Τζέο λέει εδώ, εδώ πέρα, είναι ερώτηση και σου κάνει και λίγο πλάκα. Λέει παράκληση σε συνέντευξη λέει, να γίνει το τρίτο ελληνικό πρόσωπο όπως λέει ο Σούλης πανηγύρισε και στο Βόλο και στην Κατερίνη. Όπως έχει πει σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου, ότι, που μίλησε στο τρίτο πρόσωπο και το φάνηκε αστείο, ας πούμε. Ήταν η χρονιά τότε που. Για αυτή που σας είπα πριν εκεί στη συνέντευξη, ότι έσωσα τον Ολυμπιακό Βόλου και τον Πιερικό. Ναι, ναι, ναι. Και του είπα του. Ήταν για τον Νικό Αναστόπλο ότι ο Σούλης πανηγύρισε και στο Βόλο. Και σε κατέβει. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης λέει πότε θα γυρίσει στην πρωτευτική να την ξαναδούμε Α' Εθνική. Εντάξει, τώρα αυτό είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Όχι για να ξαναγυρίσω εγώ. Για να γυρίσει η πρωτευτική στην Α' Εθνική. Για μένα η πρωτευτική πρέπει να βρει τις βάσεις, να γυρίσει στις επαγγελματικές κατηγορίες και σιγά 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 να ξαναχτίσει αυτό που είχαν χτίσει όλοι μαζί και εγώ και οι συμπαίκτες μου και μετά οι. Οι διοικήσεις και οι φίλαθλοι και οι προπονητές, ανεξάρτητα ποιος θα είναι προπονητής στην προθήκη, είτε είναι Σούλης είτε είναι οποιοςδήποτε. Η προθήκη πρέπει να σιγά σιγά να ξαναβρει την έγκληση. Ένας αλλά πιστεύω ότι θα τη βρει με την παρόντι χρόνια. Ωραία. Ένας φίλος ρωτάει εδώ στο Insta, προτιμάει να κερδίζει 5-4 ή 1-0. Εντάξει, ακούω πολλούς που λένε το 5-4 είναι και το πιο. Το επειδή πιο, είναι το θέαμα κόντρα στην ουσία. Το πιο ωραίο. Εγώ θα προτιμούσα να κερδίσω 5 παιχνίδια 1-0, είναι 15 βαθμοί, παρά να κερδίσω 2 παιχνίδια 3-0. Ο φίλος ο Βι λέει, έβλεπε τελικά ο Θεός στο γκολ στο Πλατανιά Άρης. Ναι, και εδώ το έχουν ρωτήσει τι έχει να πει για αυτό το γκολ του Πλατανιά από τον Άρη. Νομίζω ότι αν δεν είχε μετρήσει αυτό το γκολ, ότι και τη δεύτερη χρονιά, παρόλο που όλοι λέγανε ότι ο Άρης είναι καταδικασμένος, ότι και τη δεύτερη χρονιά ο Άρης θα έχει καταφέρει να σωθεί. Γιατί αυτό το παιχνίδι, αν θυμάστε, το γκολ έγινε στο 83, είχαμε σοφαρίσει εμείς φαίνεται στο 80.
πιστεύω ότι θα το κέρδιζε ο Άρης, γιατί ήδη φαίνονταν η ροή του παιχνιδιού. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είναι ένα γκολ που τώρα δεν θα μετρούσε ποτέ. Και πιστεύω ότι ο Άρης θα μείνει στην κατηγορία. Τι σου είπε και ο Ανασιάδης, γιατί φαίνεται ότι κάτι συζητάτε. Του λέω διαμαρτυρόμαι, μου λέει μη διαμαρτύρεσαι, μου λέει γιατί έχει περάσει τη γραμμή. Του λέω δεν έχει περάσει. Ακούει και μετά και ο ίδιος πιστεύω ότι δεν έχει περάσει και μου λέει, τον ξέρουμε τον Γιουράκη, μου λέει μπορεί να το είδε έτσι η Παναγία να πέρασε, να τον πέρασε τη γραμμή. Ήταν το VAR τότε, που ήταν η Παναγία στο VAR. Είναι το match που ο Σκόρδας κατεβαίνει και σας λέει φύγετε. Ο Σκόρδας έχει πάρει την ομάδα ήδη και έχει φύγει. Και πώς το χειρίζεσαι εκεί? Και ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Γιατί και ο κύριος Σκόρδας εκεί πέρα ποτέ δεν έχω ήταν εισαγωγικά μόνος. Πάντα και τους ανθρώπους δίπλα. Καταλαβαίνω τι λέω. Εκεί μπήκα μπροστά και του λέω ότι άμα φύγει, δεν φεύγει ποτέ η ομάδα. Άμα θα φύγει η ομάδα, θα παίζω μόνος μου. Λέω μέχρι να ανοιχτώσει. Η ομάδα πρέπει να μείνει να παίξει. Είσαι Άρης, δεν μπορεί να φεύγει. Όχι μόνο Άρης, οποιοδήποτε να τα παρατά από το γήπεδο. Μα μετά είναι και τιμωρίες. Γιατί είναι τιμωρίες. Επειδή μου αρέσει να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, όλα ήξερα δηλαδή τι τιμωρίες έχει, τι μηδενισμούς έχει και δεν είναι ότι θα έπεφτε κατηγορία ο Άρης όπως και έπεσε τελικά αγωνιστικά. Είναι ότι θα έχει και στις πλάτες του μετά μείον βαθμούς για του χρόνου. Και δεν ήταν και σωστό για μένα. Και πολεμήσαμε και με 9 παίκτες, μου φαίνεται, 8 είχαμε μείνει. Και παρόλο που θα σοφαρίζαμε κιόλας. Ο Ντίνος ρωτάει ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έχεις προπονήσει. Είχα πάρα πολύ καλούς παίκτες. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Για μένα, όλοι οι παίκτες που προπονώ για μένα και όταν πάω σε μια ομάδα, αυτό που τους λέω είναι ότι εσείς για μένα είστε καλύτεροι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στην κατηγορία, σε οποιαδήποτε κατηγορία είμαι. Και εγώ για εσάς είμαι ο καλύτερος προπονητής της κατηγορίας. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Πώς αισθάνθηκες, ρωτάει ένας φίλος, όταν ο Άρης πήρε το διπλό στο Περιστέρι και έσωσε την ομάδα? Νομίζω ότι ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για μας, αλλά δεν σώθηκε εκεί ο Άρης. Ο Άρης σώθηκε μέχρι και ήξερα ότι αν δεν κερδίζαμε την επόμενη αγωνιστική, τον Αστέρα Τρίπολης, και αν δεν κερδίζαμε την επόμενη αγωνιστική, να μην χάναμε, γιατί μετά είδαμε και την ΑΕΚ δεν κέρδισε στη Ξάνθη. Πάλι θα είχαμε πρόβλημα. Απλώς ήταν κάθε παιχνίδι επιβίωσης. Και για να το φτιάξουμε αυτό το θέμα, για να το λύσουμε. Και πιστεύω ότι και γι' αυτό μετά ξαναπήγα στον Άρη, γιατί πολλοί λέγανε ότι μας χαριστήκανε πολλές ομάδες. Δεν νομίζω να σου χαρίζεται κάποια ομάδα που όπως ήταν ο Ατρόμητος τότε, άλλαξε και το προπονητή και έχασε και τη συμμετοχή της για πρώτη φορά να παίξει στο Champions League. Γιατί ο Ατρόμητος δεν βγήκε στο Champions League για έναν βαθμό. Και όπως ο Αστέρας Τρίπολης που λέγανε ότι έχει το παιχνίδι κυπέλου και είναι αδιάφορος. Δεν νομίζω κάποια ομάδα να δέχεται 5 γκολ. Ο Χάρης ο Μωραΐτης ρωτάει για αυτό το μάτς, αλλά θέλω να το αναφέρω γιατί είναι ωραίο το μήνυμα. Λέει: ήμουν ένας από τους 11 ηρωικούς φιλάθλους στο μάτς με τον Πλατανιά. Μας κέρασε ουίσκι μετά στο ξενοδοχείο. Να μας πει δύο λόγια για το μάτς εκείνο. Εντάξει, τα είπαμε. Απλώς το καταθέτω ότι. Είναι... Το θυμάμαι, ήταν κάποια παιδιά στο ξενοδοχείο, ήταν πολύ στεναχωρημένοι. Εμείς όταν φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Είδαμε απ' έξω κόσμο. Τότε ο κ. Σκόρδας νομίζαν ότι θα μας αποδοκιμάζουν γιατί ήταν σχεδόν καταδεκτή. Ενώ αντίθετα οι φιλαθλοί, και γι' αυτό δηλαδή τους έχουμε στην καρδιά μου, καταλάβανε τι προσπάθεια κάναμε και ήρθαν πολύ κοντά στους παίκτες και σε μένα. Ο φίλος ο Κώστας λέει μια ερώτηση που έχει λογική. Έχεις αλλάξει τόσες ομάδες, δεν βαρέθηκες να μετακομίζεις? Δηλαδή από εδώ, Βόλο, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Ρόδο. Εντάξει. Πώς είναι και αυτή η αίσθηση? Αυτό είναι πολύ δύσκολο και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και γενικά όλους που στην οικογένειά μου συμμετέχουν σε την οικογένεια που έχω και δόξα τω Θεώ είναι αρκετά καλή, θέλω να πιστεύω και είναι σωστοί άνθρωποι ότι είναι πολύ δύσκολο για αυτούς. Ναι. Όχι για μένα. Σωστό. Και τους ευχαριστώ και πιστεύω ότι όμως θα έχουν πολύ πορεία ακόμα. Ωραία, αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις έχω. Ο Πάνος ρωτάει τι σκέφτηκε όταν έδωσε πέναλτι διαιτητής στο Ηρακλής ΑΕΛ στο 96. Αυτό δεν το είπαμε κιόλας στη συνέντευξη. Γιατί η ΑΕΛ είναι μια ομάδα από τις πολύ μεγάλες ομάδες και εκεί δεν με θέλανε. Λόγω του πέρασμά μου του Ολυμπιακού Βόλου εκεί, γιατί έχουν κόντρα εκεί πέρα. Και είχαν και κάποιες κόντρες και με τον κύριο διοίκηση, τον κύριο Πλεξίδα και δεν θέλανε. Παρ' όλα αυτά, μετά το παιχνίδι αυτό. Και εκεί έγινε αγαπητός, αλλά δυστυχώς και εκεί δεν αποφασίζουν οι φιλάθλοι και έτσι έφυγα το καλοκαίρι. Γιατί κατάφερα την ομάδα τα play-out, ότι πάμε στα play-off. Νομίζω αυτό το πέναλτι που έδωσε αυτός ο διαιτητής είναι από τους διαιτητές που άμα τον εδώ, όπως και τον, θα σας πω και την ιστορία με τον Πόπτη, τον έχω πετύχει στη Λαμία, το παιχνίδι με τη Ρουάρη, θα γυρίσω μετά, αλλά όπου τον εδώ θα του πω, θέλω να μου πεις γιατί έδωσες αυτό το πέναλτι. Ναι.
Όπως και στο, είδα αυτόν τον άνθρωπο, τον Λάισμα στη Λαμία. Το Λάισμα του Πλατανιά, Σάρης. Του Πλατανιά, γιατί είναι από τη Λαμία. Ήμουνα σε ένα μαγαζί και κοιτάγαμε μπάλα. Συγκεκριμένα βλέπαμε παιχνίδι του Άρη. Ήταν β' εθνική πάλι φέτος ο Άρης. Όχι, ήταν γάμο Άρης, η Λαμία ήταν β'. Και του λέω, πώς νιώθεις τώρα που βλέπεις τον Άρη εκεί και ξέρεις ότι μπορεί εσύ από αυτό το λάθος που έχεις κάνει. Να τον έχεις φέρει σε εγώ το είπα για να, γιατί πίστευα ότι θα μου πει ναι, ήταν ένα λάθος. Ναι. Αυτό που έπαθα και σοκ είναι ότι μου λέει γιατί δεν πέρασε την μπάλα τη γραμμή. Εκεί κατάλαβα ότι εκτός από κακός διαιτητής, εκτός από κακός ότι ήταν και κακός άνθρωπος. Ποιο είναι το αγαπημένο σου σύστημα? Στην προοδευτική έπαιζα το 3-4-3. Νομίζω ότι προσπαθούν να το παίξουν πάρα πολύ τώρα και στη Super League. Mm-hmm. Και πάρα πολύ γιατί το, είναι λίγο, το πάνε σαν μοντέρνο τώρα. Και όταν το λέγανε, το παίζαμε εμείς, το λέγανε ότι ήταν αμυντικό. Ήταν αμυντικά, ότι παίζει αμυντικά. Νομίζω ότι άμα δεν το ξέρει αυτό, δεν έχει κατάλληλου παίχτε, ειδικά τα κατάλληλα back ή του κατάλληλου τρει μπροστά, center forward και extreme να γίνονται και half, δεν μπορεί να το παίξει καμιά ομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να η ομάδα αυτή να το έχει δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ ήμουν τυχερό, το δούλευε ο κύριο Αλέφαντο 2 χρόνια και το έχουμε ακουμπώσει εκεί πάνω. Αλλά το αγαπημένο μου σύστημα είναι το 4-2-3-1. Ρωτάει ο Κωνσταντίνος, ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου για τη συνέχεια της προπονητικής σου καριέρας και αν θα το δούμε πάλι στην Αλφα Εθνική. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στον ποδόσφαιρο. Αυτό που μου έχει μάθει, όπως δεν ήξερα ότι ποτέ θα πάω κάποια στιγμή στον Άρη. Και έτσι έγινε ξαφνικά. Και όταν πήγα στον Άρη, πίστεψα ότι τώρα θα δουλεύω μόνο σε τέτοιες ομάδες. Και δεν έχω ξαναδουλέψει σε τέτοιες ομάδες. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όπου πάω θα δίνω το καλύτερο με αυτό. Και ότι για να πάω κάπου θα δω ότι πραγματικά με θέλουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς παιδιά πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Σας έχω παρακολουθήσει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Είναι κάτι διαφορετικό και αυτό που μου αρέσει είναι κάτι που δεν είναι στημένο, δηλαδή δεν το στείνετε για να το φτιάξουμε. Ούτε τις ερωτήσεις, ούτε τίποτα. Γιατί άμα θα ήταν κάτι τέτοιο, δεν θα, να σας σίγουρο ότι δεν θα δεχόμουν. Μακριά από τα στημένα είμαστε. Δεν το λέμε για να μην το πάμε πάλι, γιατί είπαμε και στο αγωνιστικό. Απλώς μου αρέσει που ρωτάτε ευθέως αυτό που σκέφτεται ο άλλος και το λέει. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι κάποιοι λένε ότι όταν λες την αλήθεια, ότι πολλές φορές χάνεις. Εγώ πιστεύω ότι όταν λες την αλήθεια, έχεις μόνο πάντα να κερδίσεις. Και αν δεν το κερδίσεις εκείνη τη στιγμή και νομίζω ότι έχεις χάσει κάτι, στην πάνω του χρόνου θα δεις ότι κέρδισες πάρα πολλά από το θέμα του εαυτού σου. Ότι θα είσαι πολύ ικανοποιημένος. Και ας έχεις χάσει μια δουλειά, και ας έχεις χάσει, ας πούμε, 5 δραγμές. Θα ξέρεις ότι μέσα σου ότι είσαι πιο γεμάτος σαν άνθρωπος. Και αυτό σας το δίνω γιατί είμαι και λίγο πιο μεγάλος. Σαν ευχή, να κάνετε αυτό που θέλετε και να μην το... Μην το πάτε από εδώ, μην το πάτε από εκεί. Πες αυτό που θέλεις. Ευχαριστούμε πολύ, κλείνουμε τις κάμερες και πάμε πιούμε πίλες.